Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπτεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου. Μικρό το μύρου κάμα του και εμείς παρέα από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Της κακομοίρας με τη γνωστή συνταγή. Δώσε λίγο γιατί δεν με ακούν κι άλλο κι άλλο. Λοιπόν, κοντά σας ο κύριος ήρθανε, ήρθε και η παραγγελία μας. Θα τα πούμε όλα. Τότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι ρε, μη στεναχωριέσαι. Γιάννη Τζιράπης θα φέρει τη ρύθμιση των ήχων. Ο Θανάσης Καραμπάκας πίσω στο production. Η Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Φαλακρή κάποια αριστερά, η Χοντρή κάποια δεξιά. Στο Μετρόπολη σε 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Εσείς τηλεφωνείτε εκεί έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Σας δίνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ Κωστή μου, αν ψάχνεις ανταλλακτικό, www.listopartu.gr και τι άλλο έχει εκεί. Μηχανές. Και μηχανές αυτοκινήτων με πόσο είπες. 150 ευρώ. 150 ευρώ. Προλάβετε παρακαλώ. Πας στο πετμεζά, δίνεις αλλά τόσο στην κάνει τσιτσιλόνι. Σε βγάζει μπουλόνια, ιστορίες, κόλπα. Σου πάει λες 70-80 χιλιάδες χιλιόμετρα για πλάκα. Δύο χρόνια ξεσφαλίζεις. Τέσσερα.
Αναλόγω, το πόσο και πού θα πα, ρε κόκκινε, 40.000 χιλιόμετρα το χρόνο θα κάνει, τι είσαι, Ιταλικέρι είσαι. Άσχετο. Τελείωνε, έλα, δεν ξέρει και τα χιλιόμετρα. Σε αυτά είμαστε. Δεν είναι. Πόσε χιλιάδε χιλιόμετρα κάνει το χρόνο, δεν ξέρει. Λάδι αλλάζει, μα αν χαλάσει. Κανονικά. Βέβαια. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Πράγματα που δεν ξέρω. Με του αριθμού δεν τα πα καλά. Εξάλλου, Ηρακλειδέα είσαι, 8ο-9ο έγινε, 10ο. Σονώσουν την πρωτάκτα. Αυτό το πόσα λάδια πρέπει να κάνουμε. Μια και λέμε για λάδια και αυτοκίνητα. Να πω ότι μαζί μας είναι η σκιά της Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μέρα το Αλφακτέο, εκεί όπου υπάρχει φυσικά και ένα τεράστιο σέρβις αυτοκινήτων για ό,τι θέλετε, με πάνω από 12 ράμπες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουμε Black Friday όλο το Νοέμβριο, αφού οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο μπορείτε να αποκτήσετε το Kia, το Hyundai ή το Skoda τον ήρω σας σε τιμές Black Friday και με δώρο τα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 πρώτα χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα πάτε εκεί στο 2310-596-596. 9.55 για να το μήνυμα στο 54340. Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι κυρίως μας καλείτε από το εξωτερικό και όταν είναι μεσημέρι και πεινάμε παραγγέλνουμε από τα μπαμπάτσικα. Δεν είναι παραγγελία για ένα άτομο, Κωστή. Εσύ δεν τα φας αυτά όλα. Δεν είναι παραγγελία για ένα άτομο. Αυτό δεν είναι άτομο, αυτό είναι να φάει βόας. Αρκούδα είναι. Αυτά τα δύο σάντουις, τώρα δεν βλέπει ο κόσμος, είναι 5 ευρώ. Δύο μπαμπάτσικα σάντουις με 5 ευρώ. Τρως και σκάς. Και έχει ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ασύλληπτες προσφορές. Με πράγματα καταπληκτικά. Τα δοκιμάζουμε και τα γευόμαστε με τον Κωστή. Καλό να το κάνετε και εσείς στην Αγίων Πάντων 28. Εγώ πάω τα απογέμματα. Καλά ξεκινήσω. Αν θέλετε να παραγγείλετε 2310-51-045 και για τους ανέργους ντελιβεράδες. Αυτό. Απορώ ακόμα πως υπάρχουν άνεργοι ντελιβεράδες. Με αυτά που δίνει ο Σάκης και με ένσημο Βαρβάτο, να μην έχουν πάει ακόμα οι ντελιβεράδες που ζητήσαμε. 2310-51-045, όποιος θέλει δουλειά, μην ακούσω για ανεργία. Πάει εκεί, στα μπαμπάτσικα. Κοίταξε, φύγαν στο εξωτερικό τα παιδιά και άλλοι φτιάξαν ΜΚΙΟ. Οπότε. Δηλαδή, τώρα μιλάμε τώρα ναι. Για μεροκάμα του καλό. Δεν θέλω από λεπτομέρειες. Μην πεις. Α, πάει και να τα δει. Ναι, δεν συγκρίνεται με τους άλλους. Μην πεις, μην πεις. Λοιπόν, ναι. Έχουμε Γιώργο Ζαΐρη, ο οποίος αργότερα θα περιγράψει αποσπασματικά. Όχι. Το παιχνίδι Κυπέλλου. Είναι μεγάλο μάτσο. Αποσπασματικά το παιχνίδι Κυπέλλου ανάμεσα στον Εργοτέλη και τον ΠΑΟΚ. Είναι στην Κρήτη, τυχερός είναι. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο που έχουμε την ενδεκάδα του ΠΑΟ, γι' αυτό και συνδεθήκαμε. Να πούμε λοιπόν ότι τελικά ο Στέλιος Μαλεζάς θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση φέτος. Ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από το ρόστερ της ομάδος, όπου δεν είχε χρόνο λεπτό συμμετοχή στα επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ. Ο Ρέι θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στη δεύτερη του εμφάνιση είχε παίξει τον αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη. Ο Χατσερίδη με τον Μαλεζά είναι οι δύο παίκτες που θα παίξουν στο κέντρο της άμυνας. Όπως μας το δίνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Μάτος θα είναι δεξιά και ο Κίτσιο αριστερά. Μένει να φανεί αν αυτό θα ισχύει και στο γήπεδο. Σωστό είναι Μαουρίσιο, ναι. Ναι. Μαουρίσιο και Βέρμπλουμ για πρώτη φορά μαζί αναμένεται να παίξουν 90 λεπτό για να βρουν ρυθμό και οι δύο, γιατί είναι το δίδυμο στο οποίο ποντάρει πολλά ο ΠΑΟΚ. Ο Μαουρίσιο μετά από πόσα παιχνίδια. Ο Μαουρίσιο έπαιξε ως αλλαγή προχθές με τον Πανετολικό, είχε απουσιάσει από 4 παιχνίδια συνολικά. Είναι έτοιμος, άλλωστε εδώ και αρκετό καιρό το είχε πει ο κύριος Λουτσέσκου ότι ο Μαουρίσιο θα παίξει σίγουρα με τον Εργοτέλη, αυτός είναι ο στόχος μας. Μπήκε νωρίτερα για μερικά λεπτά στο μάτς με τον Πανετολικό και σήμερα είναι στην ενδεκάδα. Και μπροστά έχουμε για πρώτη φορά μετά από 8 συμμετοχές του ΑΚΠΟΜ ως αλλαγή, είναι στην κορυφή της επίθεσης, έχει τον Μπίσεσβαρ αριστερά, το Ζαμπά δεξιά και τον Ελ Καντουρί πίσω του είναι όσο επιτελικός. Αλλά πέτυχες την εντεκάδα, πετύχαμε σαν μέτρος προς την εντεκάδα, κατά 11-11, δηλαδή 100%. Ναι, απλά, κατά 10, απλά κατά, για το Μαλεζά θα πει τώρα ο Γιώργος, εντάξει. Κατά 10-11, γιατί λέγαμε ότι είναι ο Κρέσπο αυτός που θα παίξει, επιλέγει καλά να ξεκουραστεί και ο Κρέσπο, εντάξει. Σωστό, καλά, σωστό. Εντάξει. Ο Κρέσπο μαζί με τον Πασχαλάκη, μια που το ανέφερες Κωστή, είναι οι δύο παίχτες που δεν έχουν χάσει λεπτό συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα.
έχουν από 954 λεπτά, είχαν στις 9 πρώτες αγωνιστικές, ναι, 954 λεπτά στις 10 πρώτες αγωνιστικές, βάζω μέσα και τα λεπτά των καθυστερήσεων, έτσι γι' αυτό βγαίνει τόσο. Ο Γλύκος, ο Κρέσπος, ο Σάκχοφ, ο Κάνιας, ο Μπαλογιάννης, ο Τσιγκάρας και ο Τζοβάρας είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στον πάγκο. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο Μπούζο, μπορείτε να δείτε και άθλιες φωτογραφίες στην κυριολεξία από το Παγκρίτιο. Γιατί, θα σου πω απλά ότι ανεβάσαμε δύο φωτογραφίες, είναι τα κλιματιστικά που είναι εδώ στα επίσημα. Τα κλιματιστικά αυτά είναι σαν να τα έχεις βγάλει από το βυθό και έχουν μείνει στο βυθό παραπάνω από 2 χρόνια. Δεν διακρίνεις τίποτα. Είναι άθλιος ο αγωνιστικός χώρος. Το μοναδικό που μπορώ να βγάλω το καπέλο σε αυτό το γήπεδο είναι ότι σε ό,τι αφορά την ασφάλεια είναι ξεκάθαρο ότι εγγυάται το να μην υπάρξει το παραμικρό. Δηλαδή η κάθε θύρα έχει τα δικά της ενός στον περιβάλλοντα χώρο, έτσι, τη δική της πρόσβαση. Είναι πολύ μεγάλος ο χώρος έξω από το γήπεδο, μπορεί να γίνει πολύ καλή αστυνόμευση. Και οι πρώτοι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν μπει ήδη στις κερκίδες, είναι ακριβώς απέναντι στη θύρα των επισήμων. Εκεί θα είναι η θύρα 11. Πόσους περιμένεις? Περίπου. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, περιμένω πάνω από 200-300 άτομα. Στο λέω αυτό γιατί. Γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ζήτησε επισήμως εισιτήρια και καλά έκανε. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είχε βρεθεί καν στη σύσκεψη εδώ για τα μέτρα τάξης, γιατί δεν την αφορούσαν από την άποψη ότι δεν είχε ζητήσει εισιτήρια. Ναι. Ο Εργοτέλης, προσδοκώντας ότι θα βάλει κάποια χρήματα παραπάνω, ενημέρωσε προχθές ότι η θύρα 11 είναι ανοιχτή. Γι' αυτό το λόγο βρέθηκαν εδώ και περισσότεροι άνδρες ιδιωτικής ασφάλειας του ΠΑΟΚ. Είναι έξω από το γήπεδο σε εκείνο το σημείο. Όλα είναι ομαλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να το ξεκαθαρίσω. Ασφάλειας του ΠΑΟΚ ή τον κύριο Σαββίδη, δηλαδή. Ασφάλειας είναι... του ΠΑΟΚ. Η staff του ΠΑΟΚ. Staff του ΠΑΟΚ. Επίσης πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι επειδή είχα και πολλά μηνύματα στο Facebook και τηλέφωνα από φίλους που μένουν στον Άγιο Νικόλαο, στη Σιτία, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, άσχετα αν είναι εργάσιμη ημέρα, θα βρεθούν αρκετοί από αυτούς και μαζί με τους Ηρακλείωτες. Κάνα 500 θα έχει. Ναι. Μακάρι να έχει τόσο. Εγώ δεν το βλέπω τόσους πολλούς. Άλλωστε είναι 2 και 20, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για 40 λεπτά πριν τώρα το τελειώσει. Τώρα πώς είναι 100, ας πούμε. Άμα είναι 100, θα έχει 500. Τώρα είναι 20 άτομα. Δεν θα έχει, εντάξει. Και με. Θα πάνε τελευταία. Άρα λέω θα τρώνε σαν σαντουιτσάδικα. Θα τρώνε, εντάξει. Για να σας πω λοιπόν και να σας αφήσω. Ρέι, Χατσερίδη, Μαλεζάς, Μάτος, Κίτσιου, Μαωρίσιο, Βέρμπλουμ, Ζαμπάιλ, Καντουρί, Μπίσεσβαρ και Ακπομ. Αυτή είναι η δεκάδα. Ρωτάει ο κόσμος, ένας ακροατής, αν τελείωσε του Κρέσπο, έχουμε κάτι νεότερο. Γιατί... Ο Κρέσπο, ναι. Όπως τουλάχιστον έχει πει και ο Γιώργος Σαββίδης προχθές που το ρώτησε ένας φίλος στο Instagram, σε μια ανάρτηση, είπε ότι σύντομα θα τα έχουμε όλα αυτά. Όπως έχουμε γράψει εδώ και αρκετό καιρό, είναι ο παίκτης ο οποίος νομίζω ότι και με τη διακοπή του πρωταθλήματος θα τελειώσει το θέμα. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ πολύ καλά ότι επειδή πήγε πίσω όλο αυτό με τον Μίχελ, ο Μίχελ είχε ανακοινώσει πριν 3 μέρες ο Σαββίδη ότι φεύγει. Γι' αυτό και δεν προχώρησαν οι συγκεκριμένες συζητήσεις. Τώρα νομίζω ότι αυτό... με τον Τζάρεβαϊτ ή με τον Μάριο Μπράγκο θα τελειώσουν αυτά τα θέματα. Ναι, ωραία. Αυτά. Εντάξει, okay. Τα λέμε αργότερα. Τα λέμε, okay. Να είσαι καλά. Εντάξει, το ρεπορτάζ πάνω απ' όλα, εντεκάδα καλή είναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ προβλήματα εκεί. Ο Εργοτέλης καλή ομάδα, είναι καλύτερη από τον Ηρακλή. Εντάξει, θα κοντράρει όπως μπορεί. Στο χειροκρότημα. Ορίστε. Στο χειροκρότημα. Όλα θα φανούν στο χειροκρότημα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι πλησιάζουν Χριστούγεννα και το Μετρόπολης 95,5 σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών, τη μάχη της Γαλοπούλας Season 5. Συντονίζουν καθημερινά στις εκπομπές του Μετρόπολης 95,5 και σε ανοίγω από το χρόνο όταν ακούστε το χαρακτηριστικό εφέ της Γαλοπούλας. Τηλεφωνείτε στο 2310 και 390. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να δώσετε τα στοιχεία σας και διεδηγείτε εσείς τη Γαλοπούλα για τις Γαλοπούλες, μάλλον για τις κληρώσεις οι οποίες θα γίνουν Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος. Μια προσφορά από την αγορά Κρεάτων Χατζιαγγελίδης, Φίλιππου Πόλος 81 Μπελόκηπους και Πολύκαστρο Κυκλής Μεγάλου Αλεξάνδρου 96. Λοιπόν, λέγε. Είχαμε παρουσίαση του Σάββα Παντελίδη στον Άρη, ο οποίος υπέγραψε. Εντάξει. Είχαμε πρόσληψη Ελευθερόπουλου στον Ηρακλή. Ναι. Να σε δικαιώσω για το οπαδικό στο κομμάτι των social media. Δηλαδή, άλλο τι μίλησα εγώ και άλλο διάβασα στα social media. Επειδή βρήκα λίγο χρόνο και έψαξα, είδα ότι γινόταν ψηφοφορίες ποιον θέλετε και ψηφίζαν οι οπαδοί του Ηρακλή Ελευθερόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι οργανωμένοι ή ανοργάνωτοι. Ψηφίζαν Ελευθερόπουλο. Ρε εσύ, ο δικός μας. Μεταφέρω. Άκουσε να δεις. Ο Μυροφορίδης
έχει το πιο δύσκολο έργο σε όλη του την καριέρα. Γιατί? Γιατί έχει από την πια τη θύρα 10 να λέει θέλω αυτόν να μην μπορεί να κάνει μαγιά. Ο Μυροφορίδης δεν τον παίρνει να κάνει μαγιά. Γιατί είναι σε μια ομάδα που το οργανωμένο παδικό κίνημα κάνει μεγάλα, πώς θα λένε, κουμάντα. Και απ' την άλλη του δώσα και καπελαδούρα τον Θεοδωρίδη. Οπότε είναι η θέση του πολύ δύσκολη. Του βάλαν καπέλο να πούμε με τον Θεοδωρίδη. Του ρίξαν καπέλο καλό. Δεν βλέπω να έχει μέλλον ο φίλος μας εκεί πέρα. Δεν το βλέπω να τη βγάζει καθαρή. Δεν το βλέπω να τη βγάζει καθαρή. Και επίσης ο Ελευθερόπουλος δεν νομίζω ότι είναι ο προπονητής που μπορεί να βοηθήσει τον Ηρακλή σε αυτά τα επίπεδα. Έχω την εντύπωση ότι έκανε λάθος ο Ηρακλής με τον Ελευθερόπουλο και ότι το λάθος με τον Θεοδωρίδη είναι ή φεύγει ο Μυροφορίδης και έρχεται ο Θεοδωρίδης ή και οι δύο δεν γίνεται. Βλέπω σύγκρουση εκεί πέρα, βλέπω συγκρουόμενα. Έπαιζε συγκρουόμενα, ανέβαινε στο Λούνα Πάρκ. Εκεί που πηγαίναμε στην. Πώς λέγονταν, στη Σαλαμίνα που πηγαίναμε. Πρόλαβε στα συγκρουόμενα. Βλέπω. Ξεχνά το πιο ωραίο. Δεν ξεχνάω. Πε μου, συμπλήρωσε, πε. Δεν το ξέρω. Την Αρτάκης. Στην Αρτάκης. Μετά το πάρκο του Αγίου Θεράποντα. Στη γειτονιά μας. Ναι. Εκεί που έγινε το σχολείο είχε μια τεράστια αλάνα. Ποιο σχολείο είχε αλάνα? Πότε είχε αλάνα? Τέρμα, ρε, τέρμα, όπως που χωράει εκεί που πας τώρα στη Μπουγάτσα. Στην Πιάτσα. Είχε αλάνα, ναι. Είχε αλάνα και εκεί ερχόταν συγκρουόμενα. Ναι. Τα θυμήθηκε? Ναι, θυμάμαι. Α, τώρα τα θυμήθηκε. Ναι. Τα έλεγε πάλι τη φαντασία. Ναι, εγώ σου λέω για τη Νέα Σαλαμίνα, τα πιο διάσημα. Ναι, είχε πιο ωραία συγκρουόμενα είχε στην έκθεση. Ερχόταν και ο γύρος του θανάτου, ρε. Α, ναι. Έτσι, τα πιο ωραία συγκρουόμενα στην έκθεση Θεσσαλονίκη. Τότε ήταν πανηγύρι κανονικό. Ναι, και πάλι πανηγύρι ήταν. Εντάξει, τώρα δεν έχει παιχνίδια να πάει ο κόσμος στο Λούνα Πάρκ. Όχι, έχει Λούνα Πάρκ, δεν έχει. Πέφτει το καπνογόνα. Εντάξει. Καμία σχέση. Ναι, καπνογόνα μόνο στην έναρξη. Λέγε. Λοιπόν, συγκρουόμενο όχι, αλλά γιατί το πες αυτό για τον Μυροφορίδη. Του βάλαν καπέλο του Μυροφορίδη το Θεοδωρίδη. Καπέλο. Καπέλο. Με συγχωρείς, έχει εμπειρία ο... Εγώ αν δεν κάνω λάθος, ο Θεοδωρίδης είναι επιχειρηματίας. Όχι, πολύ καλός μάλιστα. Το ξέρω εγώ καλά. Τρομερός. Πολύ καλός, δυνατός. Ναι, ναι. Ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο για να παίξει και ο γιος του μπάλα. Τον έκραζε για αυτό το πράγμα και τώρα λες το βάλαν γενικό αρχηγό. Μα τον έκραζα. Κι εγώ αν είχα το παιδί μου και είχα λεφτά και ήταν να το βάλω σαν το ίδιο θα έκανα κι εγώ. Δεν είμαι εγώ καλύτερος. Αλλά λέω ότι ο άνθρωπος έχει καλή οικονομική επιφάνεια, καλός επιχειρηματίας. Αυτό σημαίνει ότι ο Μυροφορίδης πρέπει να έχει, ας πούμε αυτή τη στιγμή, τρία αφεντικά. Το ένα είναι η θύρα 10, το άλλο είναι ο Ντόν Πάπα, Θανάσης Παπαδόπουλος. Του είπα, έγινε ψήφισμα. Ωραία στο ψήφισμα. Και ο άλλος είναι ο Θεοδωρίδης. Εντάξει, έχει γερό φορτίο στην πλάτη του. Και έχει και ένα προπονητή που ξυπνάει η ώρα 11, του λέει καλημέρα, του λες καλημέρα. Μετά από δύο ώρες φέρει χαμπάρι και λέει καλημέρα κι αυτός. Είναι αργότατος. Εντάξει, τερματάρα, ηθοποιάρα, ωραίος άντρας, προπονητής δεν είναι. Έτσι λέω εγώ. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Τι να φανεί στο χειροκρότημα, Τι χειροκρότημα να φανεί, δεν το βλέπεις. Δεν τραβάει το έργο. Λάθος κάνατε. Το θέλουν οι φίλοι του Ηρακλή, από μπάλα δεν ξέρουν και πολλά πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Οι παπάδες τους με το Χατζημανάκι. Άμπαλ είναι, τι είναι. Αφού θέλουν τον Ελευθερόπουλο προπονητή, γιατί όταν είχε τη μέση του δεν έπαιρνε λεφτά, αυτό δεν είναι κριτήριο. Του απαντώ εγώ. Το κατάλαβες. Αυτό απαντώ εγώ στους φίλους του Ηρακλή. Το ότι ήταν καλός θερματοφύλακας. Και ότι ήρθε στον Ηρακλή και σαν παλικάρι, σωστό που ήταν, επειδή είχε τη μέση του, θα παίρνω τα λεφτά όταν παίζω μπάλα. Ήταν πολύ άντρικο αυτό που έκανε, αλλά αυτό δεν κάνει να τον πάρει προπονητή. Άλλο είναι το προπονητή λύκη. Άλλο είναι το ποδοσφαιρική λύκη, άλλο είναι το παραγωγή λύκη, άλλο είναι το δημοσιογράφη λύκη, άλλο είναι το χασισι λύκη, άλλο είναι το βουλευτή λύκη. Άλλα είναι ρε κόκκινε τώρα. Μπερδευτούμε με όλα τώρα, δεν γίνεται. Συνέχισε τώρα, σε ακούω εγώ. Έτσι λόγω, ναι. Άκου λίγο. Σε ακούω λοιπόν. Ναι. Όταν είχε έρθει ο Σάββας Παντελίδης στον Ηρακλή, ναι. Είχα βγει εγώ ανόητος, ναι. Και λέω προπονητής Παντελίδης δεν υπάρχει. Ξέρεις γιατί δεν υπάρχει για σένα? Γιατί δεν παρακολουθούσε τον Πανθρακικό. Πίνεις τις ρετσίνες και τις μπύρες. Όχι, δεν μπορεί να τελειώσει. Επειδή τα πίνεις και τα κοπανάς όταν έπαιζε ο Πανθρακικός 3 η ώρα το μεσημέρι, δεν ήξερες τι είναι Παντελίδης. Ας εμάς που ξέρουμε τους προπονητές ΑΒ Εθνικής να ξέρουμε. Εσύ είπες και τον Βουμπέγκο, αφού δεν έχεις κριτήριο για την μπάλα, πώς θα κρίνεις τον προπονητή να πούμε του Ηρακλής. Δεν έχεις κριτήριο για να ξέρεις πώς παίζει ο Παντελίδης, τι τακτική έχει. Ο Βλάκας. Ναι, ο Βλάκας είμαι εγώ. Σας φέρω τον Ελευθερόπουλο που τον ήθελε θύρα 10. Πού είναι ο Μάγκας ο Μυροφορίδης, τον Ταΐς εκεί πέρα στην Κοζάνη που έμπαινε στα μπαρ και τρέμανε οι σερβιτόρες. Άσε τώρα. Ψέματα λέω. Ναι. Ναι. Όταν λοιπόν είχε έρθει ο Σάββας Παντελίδης στον Ηρακλή, ναι. Είχα βγει εγώ ανόητος και λέω. Ναι, προπονητής ο Παντελίδης, πάλι τα ίδια θα λέμε. Είχε σε ζωή και σου πούσε ανόητος. Εμείς δεν είμαστε ανόητες σε αυτά τα θέματα.
Πώς θα γίνει. Να σου πω κάτι. Να μου πεις ό,τι θες. Είναι καλό να έχεις την ευθυξία να παραδείξεις και τα λάθη. Άντε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, φύγε εσύ λοιπόν. Βγήκα, με πήρε κάποιος φίλος, κοινός μας φίλος, και ναι, μου λέει θα εκτεθείς. Ναι. Πρόσεχε, λέει, γιατί είναι καλός. Ναι. Εγώ επειδή είχε περάσει το λεβαδιακό και από αυτά έλεγα τσατσάκι του ναι, κομπότη είναι. Κομπότη, και... ναι, ναι. Λοιπόν, ο Κοφίδης ήταν προπονητάρα που είχατε εκεί. Ή να σε μιλάω για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο άνθρωπος ξεκίνησε, έκανε την προσπάθειά του, γνωριστήκαμε. Πάει φόμπουλα. Και πίνοντας ένα καφέ, ναι, το ρώτησα γιατί αυτή η τράλα με τον Ηρακλήδη και μου λέει το εξής. Εγώ αγωνίστηκα από μικρός. Εξασφαλίστηκα από αυτά που κέρδισα από το ποδόσφαιρο. Χωρίς να είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής. Χωρίς να είναι. Χωρίς να είναι. Προστιμήν του είναι αυτό. Ναι. Έτσι, λοιπόν. Μάγκας ήταν. Και έκανα, αλλά... έκανα την οικογένειά μου, είναι όλα στρωμένα. Και έγινε και καλός προπονητής. Η προπονητική είναι η τρέλα μου. Ναι. Θέλω να πετύχω πράγματα να και να αποδείξω πράγματα γιατί. Έλα, ναι. Πιστεύω ότι το έχω και αξίζω να πάρω κάποιες ευκαιρίες. Το έχει, όντως, και εγώ το λέω ότι το έχει. Ο άλλος δεν το έχει, ο Ελευθερόπουλος. Είχε καταφέρει και σώσει τον Ηρακλή και το λέω συγχαρητήρια. Ολόψυχα, ό,τι είναι να σου έρθει. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έγινε αυτό, ναι, το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να το μεταφέρω. Ναι. Ότι εγώ ο Αδαΐς, ο Βλάκας, ό,τι θες, που τον έκραζα, ναι, είδα έναν άνθρωπο πετυχημένο. Ναι. Είδα έναν άνθρωπο ο οποίος πέρσι πήρε τον Αστέρα Τρίπολης από το τέλος και τον έβγαλε Ευρώπη. Και φέτος που δεν πάει καλά. Είναι... Φέτος για κάποιο λόγο δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά, αλλά η εικόνα, του, η εικόνα του Αστέρα είναι... Δεν είναι κακή. Αυτό είναι αρκετά καλύτερη. Εγώ ναι, θέλω να πεις γιατί δεν πήγε καλά. Δηλαδή επηρεάστηκε πολύ και αγχώθηκε από τα άσχημα αποτελέσματα στην αρχή που είχαν σμπρώξουμε και μεγάλη έναντι αυτού. Θες ένα ψυχολογικό. Ναι, γιατί. Εγώ στον Παντελίδη, ακούει δεν ακούει, θα του δώσω μια συμβουλή. Συνομήλικη σχεδόν, είμαστε με. Περνάει 2-3 χρόνια. 53 είναι. Ναι, ωραία, άκουσε να δεις. Σταμάτα το κάπνισμα. Το κάπνισμα στον πάγκο μεταφέρει μεγάλο άγχος στους ποδοσφαιριστές, μεταφέρει το άγχος. Παφ, πουφ, παφ, πουφ τα τσιγάρα. Τα τελευταία λεπτά όταν έκανε η Τρίπολη βαθμούς, για μένα ήταν η εικόνα του προπονητή με το άγχος. Δηλαδή, και το μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές. Ναι. Βιοπορίζεται έτσι όπως βιοπορίζεται. Ναι. Είναι συνετό. Θες την αλήθεια. Τα κάνεις όλα τέλεια, κόψε το τσιγάρο. Θα σε σκοτώσει το τσιγάρο και στη δουλειά σου δεν σου κάνει καλό. Κακό του λέω. Άστο το ρημάδι, το τσιγάρο, πέντε σε, πακέτα. Και σε μένα. Τα και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όποιος είναι να του πει σταμάτα το τσιγάρο. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Και κόψε το τσιγάρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσα Λιγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Όπως τα πρώτα, του 2.49, καλησπέρα παιδιά, Ζαρντίμ εδώ. Πήγε ο Ρακλής και πήρε Ελευθερόπουλο που είναι 42 ετών και ήδη έχει αλλάξει 9 ομάδες στους προπονητές, 7. Πιο αποτυχημένος πεθαίνεις. Μπορεί. Ακόμη αν τον έπαιρνε όταν ο Ολυμπιακός έκανε τα κουμάντα να το καταλάβαινα. Τώρα όμως άπατος θα πάει ο Ηρακλής. Μπορεί να πιστεύεις ό,τι θέλεις φίλε μου Ζαρντίμ. Εύχομαι καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας σου. Ο 351, ακούστε τώρα τι σκέφτεται ο άνθρωπος και τι πιστεύει. Μπάχαλο σε γάβρο, ο Σελού καπηλή για Τουρέ. Ο Μάρτινς είναι στον αέρα. Ο Μιλόγεβ τους έριξε άκυρο. Πανώ για το Θωμά, εμφύλιος για Θοδωρή και εσύ Καργάρα. Φίλε μου 351, Δευτέρα, Τρίτη ήσουν τονισμένος στο Μετρόπολης ή άκουγες μουσικούλα. Αν άκουγες Zoo Radio, αν άκουγες Republic, οκ. Okay. Δικαίωμά σου, δεκτό. Αν δεν άκουγες, τότε να με συγχωρείς, να σου υπενθυμίσω ότι είπαμε στον Ολυμπιακό ότι γελάει ο κόσμος με τα συνθήματα κατά του Θωμά Μητρόπουλου, του αρχιτέκτονα της Παράγκας, κατά του Θοδωρίδη, το γιο του Κυρσάβα, και για όλα τα υπόλοιπα. Όχι, λέει ο φίλος. Λέει μπάχαλο σε γάβρο, γιατί δεν το άκουσε το μήνυμα. Ναι. Ο Σελού καπηλή για Τουρέ. Ο Μάρτης είναι στον αέρα. Ναι. Ο Μιλόγια του έριξε άκυρο. Πανούγια Θωμά, εμφύλιος για Θοδωρή και εσύ Καργάρα. Ναι. Δεν τα κάναμε Καργάρα, λέω εσύ. Δευτέρα, Τρίτη δεν άκουσε. Κοίταξε να δει. Στις δύσκολες καταστάσεις φαίνεται και ο Καραβοκύρης και τα λοιπά. Τώρα αυτοί τι κάνουν εκεί. Εγώ αν ήμουν Μαρινάκης ή αν ήμουν Βαρδινογιάννης ή αν ήμουν ξέρω εγώ οποιοσδήποτε ηγέτης μιας εταιρείας, θα βγαίνα μπροστά όπως κάνουν οι μεγάλοι ηγέτες στις μεγάλες εταιρείες. Αυτή είναι κότα ο Μαρινάκης, θα σου πω εγώ τι κότα είναι. Παιδάκι μου, βγήκε ο ΠΑΟΚ δυνατά. Βγήκαν ξένοι διαιτητές,
Μπήκαν στο ποδόσφαιρο η FIFA, ελέγχει. Σωστά. Δεν μπορεί να σε πηδάω αυτή τη στιγμή. Σωστά. Διότι και ελέγχεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχεις πρόβλημα. Χώθηκες με καράβια ιστορίες, δεν είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά. Κάνεις πίσω κτλ. Κοίσες και είσαι πίσω. Βγες μπροστά και πες αυτή τη στιγμή ως Ολυμπιακό, εγώ είμαι υπεύθυνος. Εγώ είμαι το πρόβλημα. Εγώ θα λύσω, εγώ θα κάνω, εγώ θα ράνω. Και θα δώσεις ένα πέπλο προστασίας στους εργαζόμενους, παίκτες κτλ. Τώρα μα βάζεις. Ο προπονητής είναι Λακαμάς. Φταίει του Σάβα ο γιος. Που δεν έχουμε διαιτησία. Και ότι ο ΠΑΟ, ξέρω εγώ, μας δημιουργεί θέματα και καταστάσεις αυτές. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε λίγο Παγκρίτιο, εκείνο ο Γιώργος Ζαΐρης στο Ηράκλειο. Ναι. Γιώργο. Απλά να ολοκληρώσουμε λίγο το ρεπορτάζ για να σας δώσω και την δεκάδα της ομάδας του Εργοτέλη. Ωραία. Καλογεράκης, Μαζουλουξής, Γιακούμπου, Κοζορώνης, Μπάτζιος, Μπουρσέλης, Ροβίθης, Τσέλιος, Ιατρούδης, ο Έφορτ και ο Οικονόμου είναι οι 11 που έχει επιλέξει ο Νίκη Παπαβασιλείου. Μπορείτε να συνεχίσετε, τα λέμε αργότερα. Μάλιστα. Δεν μου λες ερώτηση. Ναι. Από αυτούς ξέρουμε αν υπάρχουν αλλαγές στο βασικό σχήμα, δηλαδή αν υπάρχουν αρκετές αλλαγές ή αν είναι οι βασικοί. Από ό,τι μου είπαν τα παιδιά εδώ που καλύπτουν το ρεπορτάζ στο Εργοτέλη, είναι καλή ενδεκάδα. Δεν είναι δηλαδή ενδεκάδα όπου τη βάζω μέσα γιατί είναι αγκαρία. Και μάλιστα, αν θέλετε, και ένα καλό παρασκήνιο το οποίο μου το είπε ένα συνάδελφος, ο Μαζουλουξής μαζί με τον Κοζορώνη είναι οι δύο από το ρόστερ του Εργοτέλη που είχαν προλάβει και το τελευταίο παιχνίδι Εργοτέλης ΠΑΟΚ εδώ στο Παγκρίτιο. Από πλευρά ΠΑΟΚ, αυτοί οι παίκτες που έχουν παίξει σε όλα τα μάτια, μάλλον είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ σε όλα τα μάτς που έπαιξε ο ΠΑΟΚ εδώ στο Παγκρίτιο και είναι τώρα εδώ, σήμερα εδώ, απέναντι στον Εργοτέλη πάντα, είναι ο Κίτσιου, ο Γλύκος και ο Μαλεζάς. Θα ήταν και ο Βιερίνη, αλλά είναι τραυματίας και έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το 2-2 λέει. Αυτά. Μάλιστα. Δεν σ' άκουσε μάλλον. Μπα, θα ήταν κάτι άλλο. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι το τελευταίο μάτς πόσο έληξε αυτό, λέει, το 2-2 που φαγώθηκε ο Στέβενς, αυτό δεν θυμάμαι. Αυτό δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, λέγε. Αυτά με τους Μαζαρέους καταρχήν γίνονται. Ποια? Επειδή το συζητήσαμε ένα φίλο του Ολυμπιακού πριν την εκπομπή. Ό,τι. Λέω, εγώ τον Τουρέ τον περίμενα καλύτερο. Πώς τον περίμενες καλύτερο, ένα κόλο πιο μεγάλο από το δικό σου είχε τώρα. Πώς τον περίμενες καλύτερο. Δεν τον είχα δει, ρε φίλε. Πώς δεν τον είχε δει, δεν τον είδες τον κόλο του να πούμε. Σαν το Σκορσιανί τι είχε. Να τελειώσω. Τι να τελειώσω. Και λέω, ο Τουρέ θέλει να χάσει 20 κιλά. Α, άμα είναι έτσι. Και μετά θέλει και ενδυνάμωση. Δηλαδή, άρα θέλει πάνω από ένα χρόνο για να. Εντάξει, και ο Πάγκολο με τον Βενιζέλο, άμα χάσουν 60 κιλά, στα καλυστία θα πάνε. Τι είναι αυτό το άμα το. Πλάκα κάνει. Τι θα πάνε. Ο Βενιζέλο με τον Πάγκολο, άμα χάσουν 60 κιλά, στα καλυστία θα πάνε. Άμα χάσει 20 κιλά ο Τουρέ. Τώρα θα πάρει κρατική. Δεν ζούμε ρε με το άμα. Όποιος είμαι το άμα και το θάμα, άστο να πάει, συνέχισε. Το θάμα θέλει. Άτι. Στον Ολυμπιακό, καταλάβετε ότι αισθάνονται αδύναμοι. Στον Ολυμπιακό αισθάνονται αδύναμοι. Είναι ο Καραμπαμπά και λέει η διαιτησία και τα λοιπά. Ποιος Ολυμπιακός φίλανδρος πιστεύει τον Καραμπαμπά ότι τον αδικεί η διαιτησία με τον Πανιόνιο γκολ. Ακυρώνεται κανονικό του Πανιονίου. Ιστορίες στα 93 παίρνουν τα μάτς. Πόσα μάτς ευνοήθηκε φέτος ο Ολυμπιακός. Πλάκα κάνετε. Ο Μάριος μου ρωτάει ο Κάιπερς γιατί δεν παίζει. Δεν υπάρχει στον Εργοτέλη ο Κάιπερς, δεν έχει φύγει. Ποιος Μάριος. Ένας φίλος ο κρατής, ρωτάει. Ο Ασλαμάς. Όχι ρε Ασλαμάς. Άλλος, ναι. Λοιπόν. Σιγά μην έστελες εσένα αφού δεν συγχωνεύει. Ναι. Γιατί συγχωνεύεις αυτόν. Τέλος πάντων. Έλα ρε τελείωνε, πάμε. Ο Κάιπερ δεν παίζει. Πού κολλάει τώρα. Ο Κάιπερ. Πάμε Κάιπερς. Ναι, ο Κάιπερς. Λοιπόν. Άλλο. Εδώ βρίζουν τον κόκαλι, τον δε Θοδωρή, δεν αβρίζατε. Ωραία, φίλε, αυτοί έχουν μάθει, είναι καλομαθημένοι. Μπράβο. Παίρναν πρωταθλήματα. Ένα πρωτάθλημα χάσαν και βρίζαν τον κόκαλι. Έτσι. Τώρα οι παοξίδες. Έτσι. Έρχονται στη νέα τάξη πραγμάτων. Παίρνουν πρωτάθλημα. Αν το πάρουνε, μετά θα τσιρίζουνε. Αν ανήκει η Όκη, δεν ξέρω, ρε φίλε. Έλεος, ρωτάτε κάτι πράγματα γιατί δεν παίζει. Δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι τώρα γιατί δεν παίζει. Έχει φύγει, είναι στα δικαστήρια, κάτι συμβαίνει. Είναι καλομαθημένοι. Για την ακρίβεια είναι κακομαθημένοι. Βλέπεις τώρα τον οπαδό του Ολυμπιακού, παίρνει ένα ύφος 17 καρδιναλίων, βγαίνει, εξαιρείται ο περιπτεράς στον άλυμο, γερός να είναι, ο οποίος είναι απαιτητικός, λέει τόσα πρωταθλήματα που έχω, άμα πέσουν στο κεφάλι σας, θα σας έρθει Ζαβλαμπάς. Τον ακούς τώρα τον Ολυμπιακό και λέει τι μαγιά είναι αυτή.
Όσα έχω εγώ δεν έχετε όλοι σας. Ψέματα λέει. Μαγιά, κλαγιά και ξάδμη. Ψέματα λέει. Πέρα από το φίλο μας, τον περιπτερά στον άλυμο, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μαγιά, κλαγιά και ξάδμη. Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Να όπως τα λέω. Ναι. Γιατί όταν τους λέω, τι κάνατε στην Ευρώπη, να μου πείτε και τον Ολυμπιακό τον Άγγελο Πουλεόν που πήρε δύο ευρωπαϊκά, να πω μπράβο. Εμείς στην Ευρώπη τι κάναμε. Πλην του Παναθηναϊκού που πήγε σε έναν τελικό και δύο ημιτελικού. Τι πήρε. Πήγε ένα τελικό πρωταθλητριών. Με τη Χούντα να πληρώνει. Πήγε ρε φίλε. Τι με νοιάζει εμένα ρε. Και τι λένε, τι με νοιάζει ποιος πλήρωνε. Αυτά από τα Ολυμπιακούς. Ναι φυσικά. Εσύ στην Ελλάδα τι εσύ. Έκανε. Στην Ελλάδα δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ναι. Βγαίνεις τώρα εσύ. Ναι. Όχι δηλαδή. Ναι, ναι βγαίνουν ναι. Και λες το 85 το παράδειγμα του ΠΑΟΚ το έδωσε ο Κίμωνας ο Κουλούδης. Εγώ το είπα αυτό. Όχι εσύ ρε. Ναι. Όχι οι δημοσιογράφοι. Εσύ στην Αγγλία. Και άλλος το πήραμε στο πρωτάθλημα. Ναι. Δεν πάνε να λέει το ότι θέλει. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το πήραμε λέει το πρωτάθλημα. Δεν πάνε να λέει το ότι θέλει. Δεν είναι έτσι. Θα λέει τώρα ο άλλος. Σου ρωτή ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το πήρατε το πρωτάθλημα. Δεν πάνε να λέει ο ΠΑΟΚ. Και έδινε σου ρωτή να το χωνέψει. Σωστό. Λοιπόν, αυτά θα υπάρχουν πάντα. Εγώ την πετάς τη λάσπη τώρα. Από πίσω την πετάς τη λάσπη λίγο. Είσαι κουφάλα μεγάλη να μου. Εγώ είμαι, δεν το αρνείς. Πετάς τη λάσπη λίγο. Αλλά είμαι ξεκάθαρο. Το λέει ο δημοσιογράφος. Δεν λέει το λέω εγώ. Λέει το λέει ο δημοσιογράφος. Έλα, έλα. Δεν το λέει. Έλα βρε, έλα τώρα. Φίλε, περίμενε. Έλα ρε παπάδο παιδί τώρα. Η μεγαλύτερη αλήθεια του κόσμου. Ποια. Άμα θες να τη πούμε. Ποια είναι. Παίρνεις μία εφημερίδα. Είσαι ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Και παίρνεις μία εφημερίδα ασπρόμαυρων συμφερόντων για ένα παιχνίδι πάω κάρι. Ναι. Και παίρνεις για το ίδιο παιχνίδι και διαβάζεις μια εφημερίδα κυτρινόμαυρο συμφερόντων. Μπράβο. Θα πιστέψεις ότι γίνει άλλα παιχνίδια, ναι ή όχι. Γι' αυτό δεν πιστεύω στις γραφές σου. Άλλο ρωτάω. Θα πιστέψεις ότι είναι άλλα παιχνίδια. Σου απάντησα. Ωραία. Η δικιά μου είναι η λάσπη, είναι πράγματα που συμβαίνουν. Τελείωσε. Πάει. Οι οπαδοί δημοσιογράφοι. Πού καταλήγουμε τώρα, η κουβέντα που. Γιατί ξεκινάει. Ότι ο οπαδός του Ολυμπιακού, αυτό που λέω ότι δεν τα λέμε. Τα λέμε και τα παραλέμε. Μάθε λοιπόν. Αλλά είναι κακομαθημένοι. Και επειδή δεν βρίσκουν με ποιον να τα βάλουν. Του στέει ο Θοδωρήτη. Του στέει ο Κοκαλιάρης. Άκουσες οπαδό του Ολυμπιακού να λέει στον αέρα αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ διακρίνω κάτι άλλο. Ότι προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο του Ολυμπιακού ο Μαρινάκης, ο Καράπαπας και οι υπόλοιποι. Και οι δημοσιογράφοι. Ποιος οπαδός του Ολυμπιακού θα πάρει σε εμάς τηλέφωνο, ρε πλάκα μου. Σταμάτα ρε κόκκινε, θα μην πηδά στην κουβέντα. Θα πάρει χαμουτζής εδώ τηλέφωνο. Να ολοκληρώσω κόκκινε. Πάνε να περάσουν ο Μαρινάκης, ο Καράπαπας και οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού για το Θεοδωρίδη, την κακή διαιτησία κτλ. Όμως. Ο κόσμος του Ολυμπιακού βλέπω ότι δεν τρώει το κουτρόχορτο. Θέλω να πω δηλαδή. Κουτρόχορτο. Εσύ τρως κουτρόχορτο. Λέω λοιπόν ότι το κουτρόχορτο ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν το τρώει. Τώρα αν υπάρχουν τίποτα ανάλογοι κανίβαλοι με μυαλό 200 γραμμάρια και κεφάλι 4 κιλά που να τα πιστεύουν αυτά που λέει ο Μαρινάκης, νομίζω ότι είναι ελάχιστοι. Θέλω να πω λοιπόν σε αυτούς τους Ολυμπιακούς κάτω που προσπαθούν να βιάσουν τα μυαλά των οπαδών τους. Μισό λεπτό. Προσπαθούν να βιάσουν τα μυαλά των οπαδών τους ότι δεν και καλά φταίει η διαιτησία, φταίει το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Έχω να πω ότι εδώ εμείς έχουμε άλλου είδους οπαδούς και φιλάθλους. Οι άλλοι είναι άλλοι, δεν είναι όλοι οπαδοί το ίδιο. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού νομίζω ότι έχουν καλύτερη κουλτούρα στο να τους περάσεις ή να τους περάσεις μηνύματα. Το ότι είναι κακομαθημένα καθήκια, είναι κακομαθημένα καθήκια και θέλουν κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Αλλά από την άλλη μεριά, ενώ είναι καθήκια κακομαθημένα οι οπαδοί του Ολυμπιακού, δεν είναι τόσο βλάκες όσο είναι οι παοξίδες ή οι αργιανοί ή εμείς όλοι, να μας περάσει ο τάδε δημοσιογράφος ολόκληρη, πώς το λένε, φιλοσοφία. Μαρκώ. Νομίζω, ακούγοντας και γράφοντας και διαβάζοντας, συγγνώμη, πολλούς φίλους του Ολυμπιακού, τον Καράπαπα τον περνάνε γενναίες 14 και λένε και το Μαρινάκι ότι. Ούρε. Το περνάνε. Ποια ρε δε στα social media. Τα social media τα βλέπω. Ποια ρε τίποτα δεν λένε. Εκεί που υπάρχει χούντα στον Ολυμπιακό είναι επειδή ελέγχονται τα μέσα στην Αθήνα και εκφοβίζουν και τους δημοσιογράφους ναι. Να βγαίνουν σε εμάς και να τα λένε. Όπως οι Παοξίδες, οι Αργιανοί κτλ. Εδώ λοιπόν το άντρο της Ηρακλήδης, δημοκρατίας. Κόμπλα. Το άντρο της δημοκρατίας, Ηρακλήδης φίλε, τους έχω κάνει νήξη, τους είπα. Και για τον. Άντε μπορεί κόμπλα τώρα τον Ηρακλή, τον Μάτι τον αναφέρει. Τα πάω όλα για τον Ηρακλή. Λες Ολυμπιακούς αξίες, ναι. Τον Ηρακλή ούτε τελευταία λέξη το βλέπω. Το έχει. Ο Μάνος και καλά. Μυστία κάνει. Άντε τώρα κόμπλα. Κόμπλα. Μαρκό. Η εξαίρεση κάνει τον κανόνα. Δεν λέω όλοι οι Ολυμπιακοί. Ναι, ναι. Δεν ακούω τους Ολυμπιακούς να διαμαρτύρονται. Ποιον δηλαδή, γιατί να μην γιουχάρετε την ομάδα. Μετά το 1-1 με τα πιτσιρίκια του Δόνη. Δεν το γιουχάρα λες. Όχι. Αξαού εγώ. Τίποτα δεν άκουσα. Κάνεις λάθος, δεν είσαι Καραϊσκάκη. Τίποτα δεν άκουσα. Άκουσα ού εγώ. Το μόνο που άκουσα και βρέθηκε ένας απίθανος και με έκανε λογοκρισία. Ναι, ναι. Λέει, γιατί δεν είπες, λέει, ότι βρίζαν τη μάνα του. Ποιανού μάνα.
του τραυματοφύλακα που τραυματίστηκε. Πες του, του Διούδη. Την ώρα που τραυματίζεται ένας παίκτης, όλοι βρίζουν. Όταν καταλάβαν όλοι ότι πρόκειται για κάτι σοβαρό, ναι, όλοι χειροκροτούσαν. Και επειδή είναι σπάνιο φαινόμενο να το βλέπουμε σε γήπεδο ελληνικό αυτό, του ανέφερα. Είπα μια καλή κουβέντα για τον Ολυμπιακό και θα απολογηθώ κιόλας. Πες ότι γουστάρεις, δεν απολογηθώ. Δεν είπα για την ομάδα, εγώ για τον κόσμο. Εγώ διακρίνω πάντως ωριμότητα στον κόσμο του Ολυμπιακού έναντι των παπαρολογίων του Καράπαπα, του Μαρινάκη και όλων των υπολείπων της διοίκησης που πάνε να περάσουν σε άλλους το θέμα του Ολυμπιακού, ενώ δικό τους πρόβλημα. Φτιάξτε ομάδα και πάρτε το, θα λένε οι παοξίδες του Ολυμπιακού. Μην ασχολείστε με τους διαιτητές. Μην ασχολείστε με τους διαιτητές. Βγαίνει τώρα ο παοξής και λέει 4 ντέρμπι, 4 ξένους διαιτητές, 12 βαθμοί. Όταν είχαν λοιπόν τον Θωμά Μητρόπουλο στον Ολυμπιακό κάτω με τον Καγκάτσι οι φίλοι του Ολυμπιακού, ο Γεωργίου να πούμε έφαγε τραμπούκο και έλεγε δεν ασχολούμαστε με τη διαιτησία. Το κατάλαβες? Ισχύει, αλήθεια. Άντε μπράβο, δεν ασχολούμαστε με τη διαιτησία. Έξυπνα το χειριστήριο. Οι εντεκάδες, οι προπονητές κτλ. Και κλάς πατάτες. Έξυπνα το χειριστήριο. Σκέφτε τώρα τι είχε φάει. Σκεφτείτε τώρα τι είχε φάει. Για να γίνει όλο αυτό. Αλλά να βγαίνετε και να μας χρεώνετε ότι πνίξαμε κάτι γιατί εξυπηρετούμε κάποιο σκοπό, συγγνώμη, δεν το αποδέχομαι και δεν καταδέχομαι ούτε εγώ ούτε ο συνεργός μου να το συζητήσουμε. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι αποκοιήματα φαντασίας κάποιων διαστραμμένων οι οποίοι λένε έλα μόνο τη σατανόγρια τώρα θέλει να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Α, έτσι δεν είναι Γιάννη? Σου λέει τώρα αυτός, άμα σου πεις καλή κουβέντα ψάχνουν να βρουν τι ύποπτο υπάρχει. Σου λέει δεν μπορεί, κάτι κρύβεται από πίσω. Αυτός για να λέει καλή κουβέντα, α, τώρα τα έχουν όλοι με το χοντρό. Με το χοντρό, το χαλακρό. Ο Ραπτόπουλος το παίζει λίγο ουδέτερος, αλλά η τσέπη το ξέρει. Γελάει. Τώρα με Ιβάν είπαμε, όλο αγάπης για τον ΠΑΟΚ. Φίλε μου Γιώργο, μπορεί να λες μεγάλη αλήθεια για αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα σου πω ότι είναι αλήθεια ή ψέματα. Μπορεί να πιστεύεις ότι θέλεις. Λοιπόν, λαμόγιο δεν είναι. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Είχε την εντυμότητα να πει ότι εγώ πάω πάντα με το δυνατό. Εγώ αυτό δεν το εγκρίνω, δεν το ενστερνίζομαι, δεν το υιοθετώ. Γουστάρω να είμαι με το δίκιο. Τώρα, το αν αυτό το θεωρείς και το εκφράζεις με οποιοδήποτε τρόπο, το εγκρίνεις δικαίωμά σου. Σου λέω ότι είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Αν αυτό κρύβει από πίσω και κάποια συμφέροντα, τότε αν ψάχνει και συμφέροντα, ψάξου πραγματικά δεξιά και αριστερά, εκεί όπου όλοι έχουν μάθει να λένε yes men. Όπου ακούς yes men και με όλους όλα καλά και όλα ωραία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί ένα ζευγάρι, ο Γιάννης με την κοπέλα του να είναι όλα καλύτες και φυλάκια, θα πέσει και κανένα πινελικάκι, θα φύγει και κανένα πιάτο από το παράθυρο, θα αλλάξουν και κρεβάτι, θα κοιμηθεί ο ένας στο σαλόνι, ο άλλος στην κρατοκάμαρα. Τι πιο λογικό ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό είναι υγεία. Όταν είναι γουτσου γουτσου μουτσου μουτσου μουτσου, κάτι δεν πάει καλά. Άκου τον παππού του, κάτι δεν πάει καλά, κάτι βρωμάει. Αυτό θέλουν να περάσουν. Άκουσα ηλικιωμένο παδό του Ολυμπιακού σε ραδιοφωνική εκπομπή να λέει ότι ο Ελβετός διαιτητής ήταν εχθρικός εναντίον της ομάδας του διότι είναι από τη Λιουκέρνη, την οποία προηγουμένως είχε αποκλείσει ο Ολυμπιακός που είχαν κόντρα. Μιλάμε για επιστήμονες. Δεν βγήκε τυχαία, ρε φίλε. Δεν βγήκε τυχαία αυτό. Σε συγχαίρω. Σε συγχαίρω, παρότι όταν λέω κάτι για τον Παναθηναϊκό θυμώνεις. Και βλέπω ότι για αυτόν ο οποίος ακόμα βάζει λεφτά, έτσι ένα μπράβο ρε αθυρώστο με, τα είπες, μπράβο ρε σκύλε, τα έλεγες, γιατί κάποια εξίδωση όταν τους λέγαμε κάποια πράγματα για το ρεπορτάζ και τα λέμε ότι χρειάζεται, στην αρχή θυμόμαστε, μετά λέγανε είχες δίκιο ρε φιλαράκι, οκ, okay. Τώρα που δεν πάνε καλά τα πράγματα στην ΑΕΚ, σου εξαφανιστήκανε. Όταν στα λέγαμε για Παϊρός, ποιος Παϊρός, στέλνανε μηνύματα, ασχολήσουμε την ομάδα σου. Όλοι η ίδια μούρη, όλοι η ίδια λογική. Αν τους έχεις τραλαλή τραλαλό είσαι καλός, άμα τους λες κάτι κακό είσαι κακός. Ψαχτείτε. Όχι τα λεφτά λέει έχουν βαλέρ. Όχι το βαλέρ στη Μαλαισία κρατάει 6 μέρες. Ούτε ευρώ δεν έχει φτάσει ακόμα. Ούτε σέντς, ούτε ρούβλι. Ούτε αγγλική λίρα. Τίποτα.
Κόκκινη για τους ρωτήσεις, σωστά το λες. Όταν δείχνει παιχνίδια στην ΕΡΤ, είδες και έφερε εμφανίζεται εκεί που γράφει χρόνο και σκορ. Το πάμε στοίχημα, τολμάς να κάνεις μια σκέψη λέγοντας πάμε στοίχημα, πιανού είναι. Έτσι το πήρε και μάλιστα τα χαρτιά. Ρε φίλε, ξεκόλα. Γιατί έχουμε πολλές κόντρες. Άλλο είμαι χορηγός και καλά κάνει. Και άλλο όλο αυτό. Βάζεις να υπερασπιστώ την 7 και δεν τους πάω καθόλου. Αλήθεια. Αλλά στο τέλος του μάνας πήγα να χαιρετήσω και οι παίκτες τους διώξανε. Ο 8-13 άσχετε κόκκινε. Μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτες πήγαν στην 7 για να χαιρετήσουν και τους γιουχάρισαν. Όπως πάντα λέει αδιάβος. Πω, μπράβο ρε φίλε. Δεν θα φάω μπαμπάτσικα σήμερα, τώρα που μου το έπες αυτό, αφού έχασα τη γιούχα στο τέλος, η γιούχα τι θα το κάνω. Δηλαδή, ήρθε ο κόσμος να χειροκροτήσει την παράσταση του κόσμου και μου τη λες ότι είμαι αδιάβαστο γι' αυτό. Πες με αδιάβαστο και άσχετο ρε φίλε. Εσύ πες με αδιάβαστο και άσχετο. Ό,τι γουστάρεις πες. Καλά κάνεις και τα λες. Αλλά να θυμάσαι τα πάντα. Μην κρατάτε κομματάκι, γιατί κομματάκι τα συναρμολογούνε και φτιάχνουν ιστορίες για γρίους. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Εκεί όπου όλο το Νοέμβριο έχουμε Black Friday. Τι σημαίνει αυτό? Πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Είτε θέλετε να αγοράσετε Skoda, είτε Kia, είτε Hyundai, οι τιμές που θα σας κάνουν δεν υπάρχουν και ισχύει κανονικά η προσφορά. Τα τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια δώρο για κάθε καινούργιο αυτοκίνητο. Πληροφορίες για το πώς θα πάτε εκεί, όπου τα περισσότερα μοντέλα είναι έτοιμα για να τα οδηγήσετε και έτοιμο παράδοτα, στο 2310-596-596. Έψαχνε και ο φίλος του Φαλακρού μεταχειρισμένο και βρήκε. Από όλα έχει. Όταν λέμε μεγαλύτερη, το εννοούμε. Πολλά μπορεί να κάνει κανείς με 49 ευρώ, όμως στο goldmall.gr σου προτείνει να πας ένα ταξίδι. Μπες goldmall.gr και βρες τριήμερο στο Μπάνσκο σε τράστορο ξενοδοχείο σε σπα και μεταφορά μόνο με 49 ευρώ. Διάλεξε τριήμερο και 16 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου και έφυγες. Τα ταξίδια πραγματοποιούνται με την εγγύηση του 1824 Travel αποκλειστικά στο goldmall.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε κυρίως από το εξωτερικό, πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κάνουμε συνδέσεις και με το Παγκρίτιο για να μαθαίνουμε τι γίνεται στο παιχνίδι Κυπέλλου ανάμεσα στον Εργοτέλη και τον ΠΑΟΚ, αλλά θα ανοίξουμε και γραμμές αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αρκεί να έχεις μπροστά σου την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να σου δώσουν την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό. Στο www.listopart.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα δελεκτικών μέσα από την οποία θα βρείτε σίγουρα αυτό το οποίο ταιριάζει για το δικό σου αυτοκίνητο και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Πριν πάμε στο Παγκρίτιο, στο Γιώργο το Ζαΐρη, για μια πρώτη εικόνα από τον αγώνα Κυπέλλου ανάμεσα στον Εργοτέλ και τον ΠΑΟΚ, αν είναι μεσημέρι και πεινάς, μπαμπάτσικα, όνομα και πράγμα. Ακούστε τώρα τι μπορεί να φάνε 4 άτομα και με τι τιμή. Ένα κλαμπ σάντουιτς, μια λιβανέζικη πίτα γίγας 30 εκατοστών, 3 φράτα πιτάκια ανατολής με γύρω κυρνό οικοτόπουλο και δώρο μια πέψη. Βάλτε τα κάτω και όλα αυτά είναι με 12,99. Θα φάτε και θα σκάσετε. Χώρια που η ποιότητα είναι τρομερή. Και θα το βρείτε στην Αγίων Πάντων 28. Για παραγγελίες 2310-510045. Γιατί πολύ απλά το μέγεθος μετράει. Πάμε Γιώργο Ζαϊρή να έχουμε μια πρώτη εικόνα του αγώνα. Και αμέσως μετά ήδη τηλεφωνούν φίλοι ακροατές για να πάρουμε γραμμές. Γιώργο.
Καλησπέρα σας και πάλι από το Παγκρίτιο που είμαστε στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης χωρίς σκορ, το 0-0 παραμένει εδώ και όπως ήταν αναμενόμενο ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος έχει κατοχή μπάλας, δεν έχει απειλήσει την εστία του Καλογεράκη και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Εργοτέλη περνάει το δεύτερο μισό του γηπέδου, έχει κερδίσει ένα φάουλ το οποίο εκτελείται, απομακρύνει την μπάλα ο Στέλιος Μαλεζάς. Ο Ροντρίγκο Ρέι έχει ακουμπήσει μία φορά την μπάλα και αυτή από επιστροφή συμπαίκτη του. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος προσπαθεί να βγει μπροστά στην επίθεση με τον Ελ Καντουρί από τα αριστερά που μένει όρθιος, έχει πολύ χιονό χώρο μπροστά του, κάνει την κίνηση ο Άκπομ, ο Ελ Καντουρί κάνει μία τρίπλα παραπάνω και κερδίζει ένα φάουλ πάνω στη γραμμή, στη γωνία της μικρής περιοχής, το φάουλ αυτό το οποίο κέρδισε ο Μαροκινός. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με Ρέι, Μάτος, Ελ Καντουρί, Μαωρίσιο, Μαλεζά, Βέρμπλουμ, Μπίσας, Βαρχατσερίδη, Άκπομ, Κίτσιου και Ροντρίγκες. Ο Κίτσιου, ο οποίος παίζει στο αριστερό άκρο της άμυνας, στα δεξιά, στη θέση του δηλαδή, είναι ο Λέο Μάτος. Να δούμε και αυτή τη φάση και συνέχεια θα επιστρέψουμε σε εσάς. Λέω Ζαμπά, Μπίσας, Βαρκοντά στην μπάλα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Καλογεράκη. Ο τραυματοφύλακας του Καλογεράκη είναι ίδιος ο Ηλιάδης, μου φαίνεται. Μοιάζει πολύ με το Στέλιο τον Ηλιάδη, τον παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ. Απλά είμαι πάρα πολύ μακριά, οπότε δεν έχω κοντινό πλάνο και φυσικά εδώ δεν υπάρχει ούτε μόνιτορ. Ούτε μόνιτορ ούτε τίποτα. Ο Λέο Ζαμπά με τον Διέγκο Μπίσεσβαρ μπροστά στην μπάλα, στη γραμμή ακριβώς της μεγάλης περιοχής. Αφήνει ο Μπίσεσβαρ, θα εκτελέσει, θα μπλοκάρει εύκολα την μπάλα ο Καλογεράκης. Η πρώτη τελική στην εστία του Εργοτέλη. Είμαστε στο 8 λεπτό, το 0-0. Με παρουσία περίπου 250 φίλων του ΠΑΟΚ, αλλά συνεχίζει την προσέλευσή τους. Κάπου 400 φίλοι του Εργοτέλη, οι οποίοι φιλοξενούνται στην θύρα των επισήμων. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο του Ζαΐρη. Πάμε σε κόσμο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να πω λίγο δύο πραγματάκια. Τώρα είναι και λίγο, μπορεί να θεωρήσετε ότι σας ξενερώνω. Πρώτα μια ερώτηση να κάνω. Ποιες είναι οι σχέσεις του Λουτσέσκου με τον Γκαρσία? Κακές. Μ' ακούτε? Κακές, όχι καλές. Ναι, και ένα δεύτερο, Χρήστος είμαι, Παναθηναϊκός, από το Ζωγράφο, από την Αθήνα. Ναι. Επειδή έχω κάποιους, χρόνια, ηλικία ίδια είμαστε, όλοι ασχολούμαι πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Το καλοκαίρι, ναι, με πρόταση του Φίσα. Του Φίσα, του ουρολόγου. Φίσα. Ναι. Του Φίσα. Ναι. Προσέγγισαν τον Γκαρσία για την πολύ καλή δουλειά που κάνει πάνω. Και. Βέβαια ο άνθρωπος είπε, εγώ είμαι ταγμένος εδώ. Δεν ξέρω αν περιμένει να γίνει προπονητής ή κάτι. Δεν μπορεί κάτι να περιμένει. Δεν σας άκουσα. Δεν το ξέρουμε αυτό ότι τον έκανε ο Φίστας. Άμα το ψάξεις θα το βρεις, γιατί ο Γκαρσία, ναι, σε κάποια φάση βγήκε κάπου και είπε ότι είμαι περήφανο, όχι περήφανος, ότι ζηλεύω τη δουλειά που γίνεται στον Παναθηναϊκό. Ο Γκαρσία αυτό ήθελε να κάνει. Ο Γκαρσία καταρχήν ξέρω ότι είναι δυσαρεστημένος, γιατί κάποιος από τους ποδοσφαιριστές του περίμενε ότι θα πάνε στην πρώτη ομάδα επάνω, τουλάχιστον στην προετοιμασία. Και αυτό δεν έγινε. Αυτό το είχες πει η Κώστα το καλοκαίρι. Το είπα το καλοκαίρι. Ναι. Δείτε ποιοι παίχτες θα πάνε και δεν πήγε κανένας. Να σε καλά. Ωραία. Επόμενος. Πάμε επόμενος. Έλα, Βίλε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Θεωρητικά, ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα. Τι θεωρητικά. Πρακτικά. Ένα δέκατον δίνει, ρε. Τι θεωρητικά. Συγγνώμη λίγο. Μαθηματικά και πρακτικά δεν έχει τελειώσει κάτι. Μαθηματικά, ας τα μαθηματικά. Γιατί να τα αφήσω. Μαθηματικά τώρα θα μιλάμε. Γιατί εσύ δηλώνεις δημόσια ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει είτε στο δεύτερο γύρο. Πάμε Παγκρίτιο, καταπληκτικό γκολ από τον Μπίσεσβαρ. Είναι το 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ έκανε την αγαπημένη του κίνηση, δηλαδή πήρε την μπάλα από τα αριστερά, σύγκλινε προς τον άξονα, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είδε ότι ο Καλογεράκης δεν κάλυπτε την αριστερή πλευρά του, σημάδευσε εκεί το παραθυράκι και πέτυχε τον γκολ. Ντιέγκο Μπίσεσβαρ 0-1. Ο Σουριναμέζος, ο Ολλανδός το λέμε καλύτερα, είναι αυτός που ανοίγει το σκορ με πολύ ωραία ενέργεια και κάνει αυτό το 1-0. Για τον ΠΑΟΚ. Το Σουριναμέζος να αφήσει να το πει ο Φαλακρός. Και άμα το πει, φτύσαμε. Ναι, όχι. Ο Βασιλιάς του Σαρδάμ τώρα μιλάει. Ναι. Πάντως είναι κολάρα. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει κάτι ο Καλογεράκης έτσι που το όχι, όχι. Είναι η αγαπημένη κίνηση του Μπίσεσβαρ. Βρήκε το χώρο στον άξονα. Τράβηξε ο Ακπομπ. Ωραίο. Το σωστό.
Να δούμε και αυτή τη φάση, γιατί ο Πάκο είναι ξανά στην επίθεση με τη σέντρα, κέρδισε την μπάλα και είναι ο Λέο Μάτος αυτός ο οποίος την κουβαλάει από τα δεξιά, την αφήνει για το Ζαμπά. Ζαμπά ο οποίος πήγε να βρει ξανά το Λέο Μάτος, κόβουν οι παίκτες του Εργοτέλη με τον Μαζουλουτσί. Αν το ξαναδείς Γιώργο στο μόνιτορ, ναι. Έκανε μια πολύ ωραία κίνηση. Κουβάλισε πάνω του παίκτη. Κουβάλισε πάνω του παίκτη και άνοιξε το πεδίο για να σουτάρει καλά ο Μπίζες. Ωραία κίνηση έγινε. Ήταν ωραίο τελείωμα. Καταπληκτικό, πολύ ωραίο γκολ. Πρέπει να το δει ο κόσμος. Ναι, αλλά να λέμε ότι γίνανε και κάποιες κινήσεις για να ανοιχτεί. Καλά κάνει και το επικεντρώνει. Ναι, φυσικά. Εντάξει. Τι είπα εγώ τίποτα. Πολύ ωραία, Γιώργο. Συνεχίζει ο Νίκος, γιατί το διακόψαμε στο γκολ πάνω. Ναι. Νίκο. Εάν κάθε φορά που βγαίνω σκοράριο πάω, τότε να το ξανασκεφτώ να πάρω τηλέφωνο. Ωρε Νικοτίνη. Σε καλό. Θέλω να πω. Κύριε Μελισανίδη, όντε πάλι. Εάν παραιτηθήκατε του πρωταθλήματος, Μελισανίδη, βγείτε και πείτε το στον κόσμο της ΑΕΚ για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μην τρώω καλή σακάμου με το φίλο μου το πάω ψιτζάπα εγώ. Εάν παραιτηθήκατε του πρωταθλήματος, βγείτε και πείτε στον κόσμο ότι πάμε για δεύτερη θέση και για κύπελο. Να το μάζουμε το μυαλό και να είμαστε με τον ΠΑΟ. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα γίνουμε ποτέ εμείς. Γιατί εμάς μας σώκρυψε ο Ολυμπιακός. Και πονέσαμε. Έτσι πόνεσα και πάω ψήνες πέρυσι, κύριε Μελισανίδη. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι μπήκε μέσα ο Σαββίδης. Καλά κάνατε. Μάγκες ήσασταν. Αλλά μέχρι εκεί. Βγείτε λοιπόν και πείτε στον κόσμο της ΑΕΚ. Παραιτηθήκατε του δικαιώματος διεκδίκησης πρωταθλήματος. Ναι ή όχι. Να ξέρουμε και εμείς τι μας γίνεται, ρε παιδί μου. Να είσαι καλά. Τι να είναι καλά, ρε, φαρμακώθηκε μια μέρα. Θα έρθει εδώ μια μέρα. Όταν θα έρθει να κάνει εκπομπή με σένα τηλεοπτική, ναι. Την άλλη μέρα θα έρθει εδώ. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Είπαμε καλησπέρα τρεις φορές. Τι κάνουμε, καλά είστε. Ακόμα όρθιοι είμαστε. Τα είσαι του το ζωέλα. Έχω καιρό να πάρω. Χρήστο Γεωπόνο είμαι. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Λοιπόν, σήμερα βγήκα να μιλήσω ότι είσαι παδό στη Λαμία, σαν φίλο του Ολυμπιακού. Τώρα μα μπερδεύει. Ναι. Είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού και παδός της Λαμίας. Τι σε μπερδεύω. Δεν κατάλαβα. Από επαρχιακή πόλη είμαι. Δικαίωμά σου, όχι, δεν μπορώ να σε κατηγορήσω. Δικαίωμά σου, όχι. Λοιπόν, μικρά πιτσιδίκια, προσδιορίζω από κάποιες μεγάλες... 45 είσαι. 48. Εντάξει, έχει μια λογική, όχι. 47. Λοιπόν, anyway. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός, όπως υποστηρίζουμε, που έχει 4 εκατομμύρια φιλάβρους, από τους 4 εκατομμύρια φιλάβρους, το 1 εκατομμύριο είναι οπαδί και 3 εκατομμύρια είναι φιλάβρους. Εμείς που είμαστε μακριά από τον Πειραιά, είμαστε φίλαθλοι περισσότεροι. Άρα θέλουμε και αυτοί που ακούμε και μένουμε στην χώρα Ελλάδα και ακούμε Μετρόπολης, θέλουμε τη σωστή κριτική από ένα ραδιόφωνο που ακούμε όπως το Μετρόπολης. Εμείς κανέναν καραπαπά δεν ακούμε. Τον έχουμε γραμμένο στα παλιά μας τα παπούτσια. Εμείς ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει center for. Δεν το βλέπουμε. Δηλαδή θα πρέπει να μας πούνε ότι μας αδικούν οι γυναίκες. Πάμε λίγο Παγκρίτιο, πάμε λίγο Παγκρίτιο. Όπου έχουμε λήξει να γερμού στην πρώτη προσπάθεια του Εργοτέλη, ο Έφορτ δεν μπόρεσε να κερδίσει το Στέλιο Μαλεζά, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, ήρθε και ο Ρέι, μπλόκαρε και σταμάτησε εδώ αυτή η φιλότιμη επιθετική έπεσε προσπάθεια. Έπεσε λίγο άτσα, αλλά μήπως έγινε τίποτα, δεν ξέρω. Τίποτα. Εάν έχετε replay, δείτε το, δεν έχω, αλλά σε πρώτη φάση δεν έγινε απολύτως τίποτα. Κολόγρια. Μήπως έγινε κανένα πέναλτι, Όχι, πέναλτι δεν νομίζω να έγινε, αλλά δείτε το και επιβεβαιώστε τη σκέψη. Νομίζω άλλωστε ότι κανείς. Κανείς από τους ποδοσφαιριστές του Εργοτέλη δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε ο Νίκη Παπαβασιλείου. Αυτό όχι, μπορώ όχι, να σου πω. Δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει, για το δίπλα μου τον τυκλάω και ψόφιος. Εκδηλώθηκε κατευθείαν. Δεν είμαι πάω, φίλε. Εντάξει, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο. Φίλα από τη Λαμία. Έκλεισε. Επόμενος. Ναι. Όχι, εδώ είμαι. Εδώ είσαι, συγγνώμη. Έχω 44 πρωταθλήματα. Το γεγονός ότι πέρα του κόσμου τα λεφτά. Στην Ευρώπη δεν έκανα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Άρα, ο μόνος λόγος να βελτιωθώ σαν ομάδα στην Ελλάδα είναι να υπάρχουν 3-4-5 δυνατά κλαμπ με δυνατούς επενδυτές και να γίνει καλύτερο το ελληνικό πρωτάθλημα. Και τελειώνω εδώ για τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τη Λαμία, πολλοί μας είχαν ξεγραμμένους φέτος. Ποιο ρε, δεν πέφτεις. Η Λαμία δεν θα πέσει. Δεν πέφτει. Έχει χειρότερες ομάδες για να πέσουν. Η Λαμία έχει 3.000 κόσμο κάθε Κυριακή στο γήπεδο, ακόμα και όταν έπεσε ο Ολυμπιακός. Άκου φίλε, θα σου πω ένα πράγμα. Ο Πανουριάς έδειξε γιατί έπαιξε τα ρέστα του Σεπτέμβριο. Μόλις είδε ότι δεν γίνεται δουλειά, τον έστειλε ο Ντενέ, πήρε το Χάβο, πήρε το Σκόντρα, έκανε κινήσεις, δείχνει δηλαδή ότι δεν ανέβηκε για να πλάκα, ανέβηκε για να μείνει.
Και έχουμε και κόντρα διαιτησία φέτος, παιδιά, να το ξέρετε. Η Λαμία έχει κόντρα διαιτησία φέτος. Αν μιλάς για το παιχνίδι με την Τρίπολη, θα το δεχτώ. Στα υπόλοιπα δεν είδα κάτι. Με τον Αστέρα Τρίπολη ήταν πασιφανές ότι ο διαιτητής ήθελε να κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης. Άλλο, λέω, αν μιλάς για τον Αστέρα Τρίπολη δεν λέω τίποτα. Για τα υπόλοιπα δεν... Έχει και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε διαιτησία, ούτε σε κανένα μάτς δεν έχουμε ευλογητή. Γιατί σε ένα μάτς μας έκαψες κανονικά. Με τον Όφη δεν βλεπόσουν. Το χειρότερο παιχνίδι σου. Ναι, εντάξει, δικαιούται. Η ομάδα να κάνει και ένα άσχημο παιχνίδι. Αλλά σε γενικές γραμμές έχει βελτιωθεί. Λοιπόν, τα φιλιά μου αφήνω υγεία. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Πάμε. Ορίστε. Πάμε. Επόμενος. Δεν έχει γραμμές. Τι γραμμές να έχει. Άμα έχει μισή αναμετάδοση, μισό κόσμο, τι γραμμές να έχει. Θα πάρουν. Τα τρία εντάρια να λύσουν. Τα εντάρια πάρουν. Δώσ' το Ζαΐρη και μετά πάμε. Πάμε Ζαΐρη. 17ο λεπτό της αναμέτρησης στο 0-1 για τον ΠΑΟΚ παραμένει από το 11ο λεπτό με τον γκολ του Diego Bisseswar. Είναι η αλήθεια ότι ο Εργοτέλης στα τελευταία λεπτά προσπαθεί να ισορροπήσει το παιχνίδι με την έννοια να κρατήσει λίγο παραπάνω την μπάλα, αλλάζοντας κάποιες μπαλιές, ιδίως στόπερ με τον τερματοφύλακα. Όταν ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ ψηλά, βλέπουμε τον Καλογεράκη να στέλνει την μπάλα μακριά, όπως κάνει τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει διάθεση να πιέσει και να βάλει ακόμα πιο δύσκολα στον Εργοτέλη, όπως για παράδειγμα τώρα που κερδίζει το πλάγιο out ψηλά, θα πάρει την μπάλα ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά θα προσπαθεί να παίξει ένα δύο με τον Άκπομ, ο Άγγλος καθυστερεί, με φάουλ όμως θα χάσει την μπάλα από τα δεξιά όπως επιτίθεται, λίγο πιο πάνω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επαναλαμβάνω από το 10ο λεπτό στην πρώτη μεγάλη φάση ευτύχησε να σκοράρει με το ωραίο σουτ του Diego Bisseswar. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος για όσους συντονίστηκαν τώρα, παίζει με Ρέι, Μάτος, Καντουρί, Μαωρίσιο, Μαλεζά, Βέρμπλουμ, Bisseswar, Χατσερίδη, Άκπομ, Κίτσιου και Ροντρίγκες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετράει όσο και αν αυτό ακούγεται για κάποιους απίστευτο, αλλά είναι η πραγματικότητα Κωστή και Γρηγόρη, έχει, αυτό είναι το 14ο παιχνίδι όπου αν ολοκληρωθεί φυσικά με νίκη θα είναι αίτητος και θα μετρήσει 13 νίκες και μία μόνη ισοπαλία συνεχόμενα μάτς στο θεσμό του κυπέλου. Πήρε κόσμο, μοναδικής... να πάμε σε κόσμο ο Γιώργος, συγγνώμη. Okay. Παρακαλώ. 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 Καλησπέρα, κόκκινε λεβέντη. Γεια σου, φίλε μου. Τι κάνετε? Καλά, στο παρακείμενο. Καλημέρα μου σε όλους εκεί, και στον Κώστα και σε σένα. Επόμενος, παρακαλώ. Τι είπε ο Βλάξης? Καλημέρα, είπε τίποτα. Μόνο. Αυτό ήθελα να πει. Πήρες... Παρακαλώ, ναι, πήρε να πει μια καλημέρα. Τρεις και μισή πήρε να πει καλημέρα. Ναι. Ωραία. Παρακαλώ. Πού πάει προς αυτό το κράτος? Καλησπέρα. Στις 3.30 ώρα το μεσημέρι πήρα πει καλημέρα. Μάλιστα, ναι. Ανοιχτό μέσα. Με την Ελευθερόπουλου, πώς βλέπεις τον Ηρακλή? Πώς βλέπω τον Ηρακλή? Τέταρτο. Δεν πιστεύω ότι ο Ηρακλής έχει θέμα προπονητή. Τέταρτο, δεν έχει προπονητή ο Ηρακλής. Έκανε τη χειρότερη επιλογή που μπορούσε να κάνει. Δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα του Ηρακλή είναι ο προπονητής. Το κατάλαβες τώρα? Μόνο ο προπονητής δεν είναι. Είναι και ο προπονητής, όντως. Είναι οι μεγάλες ηλικίες που φέρανε? Όχι. Τότε. Είναι η φαγωμάρα που μας έχει πιάσει και τρογόμαστε μεταξύ μας. Το ένα φταίει το άλλο, φταίει το άλλο, φταίει ο καιρός, φταίει ο ανάδομος Ερμής, φταίει ο Μυροπορίδης, φταίει ο Βασνιάδης, φταίει ο Παπαδόπουλος, φταίει... Τι να σου πω ρε φίλε, έλεος. Μεταγραφές δεν θα γίνουν το Δεκέμβριο. Φίλε, πάνω που ηρεμήσαμε, ήρθανε παίκτες, μπήκανε λεφτά, πάνω γίνεται η τέτοια, η αναμπουμπούλα. Δεν μπορώ την κρίνια, τη συγχαίρομαι. Η ομάδα για ανάγκη από ηρεμία. Από λεφτά είχε ανάγκη η ομάδα και από περιγραφές. Και να κάτσει θύρα 10 να δει μπάλα και να απολαύσει. Και να τηρήσει ο Βασιλιάδης τις υποσχέσεις του. Ναι. Η θύρα 10... Αλλού περνάει νομοσχέδια. Η θύρα 10... Τον Ηρακλή κάνει τον Κινέζο. Η θύρα 10 πρέπει οπωσδήποτε, ενώ πιάσεις μια ωραία αντεπίθεση από 3 με 2, 4 με 3, κακή σέντρα. Λοιπόν... Το κατάλαβες φίλε? Πρέπει να μαζέψετε κόσμο, πρέπει να μαζέψει κόσμο η θύρα 10. Για να δείξετε ότι είστε πάρα πολύ δυνατοί σε κόσμο, ψήφους κτλ. Αυτό θα είναι ο ρόλος της. Έχει κόσμο, πρέπει να πάει στο γήπεδο, ναι. Χρόνος, για να ενοχλήσει. Ναι, για να ενοχλήσει. Έχει δίκιο στο, ναι. Παρακαλώ. Δεν βλέπει κανένας πολιτικός ότι. Ενοχλείται από τον όγκο. Αλήθεια. Αυτό ακριβώς. Παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα το Ρεθό Λευκό Μόναχο, τι κάνετε? Γεια σου, φίλε. Καλά είστε? Αυτό λέμε. Εμείς είμαστε οπαδοί της Μόναχο 1860. Ναι. Και εγώ μαζί σου. Και εγώ μαζί σου. Πήρα έτσι, επειδή είναι η φάση του Κωστή τώρα, η γερή, η παοκτσίδικη, είναι αυτό το διάστημα κάθε χρόνο. Πήρα έτσι να πω για να τα κρατήσω κι εγώ, γιατί μετά θα πάρω
να του βάλω αυτά που έλεγε, γιατί 5 χρόνια τώρα κάθε χρόνο από Σεπτέμβριο μέχρι, δεν ξέρω, Δεκέμβριο, Ιανουάριο παίρνει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Μη του λες τέτοια, το και το στενοχωρείς. Στο τέλος το χάνει βέβαια. Κωστή, το πρωτάθλημα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αδικημένος και με μείον 2. Ναι. Τους είπε κανείς να βάλουν το καμπόι μέσα στο κήπεδο με το όπλο, όχι. Τους φταίει κανείς για το μείον 2. Όχι, δεν τους φταίει. Α, γιατί λέει να πάρει μείον 3 και ο Ολυμπιακός για να είμαστε στα ίσια κτλ. Αλλά αυτό το παραμύθι του Καραπαπά με τη διαιτησία και το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει. Ρε, άσε τον Καραπαπά τώρα. Εγώ δεν θέλω να σου πω, θα με κόψει που το. Δεν μπορώ τα κλάματα, ρε φίλε. Δεν μπορώ την αντιδική ενέργεια. Αυτά που κάναμε τόσα χρόνια εμείς εδώ δεν τα μπορώ να ψάξω. Ακούμε προσοχή. Δεν μπορώ. Έχεις ένα ωραίο τρόπο προσέγγισης. Ρωτάω τώρα. Εάν ο ΠΑΟΚ πάρει στο 90 πέναλτι έξω από την περιοχή φέτος και πέρσι και πρόπερσι. Σε παρακαλώ, μη μιλάμε με το εάν. Ρωτάω. Όχι, όχι. Λέω άλλο, θα σου πω καλό το πήρε γιατί... Με τα μέχρι τώρα, τώρα δεδομένα, δεν είναι τραγελαφικό να βγαίνει ο Καραπαπάς, ο Θοδωρίδης, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος του Ολυμπιακού, ο Μάρτινς, και να μιλάει για διαιτησία. Ντροπή ρε, και για ξένο διαιτητή. Εγώ σαν οπαδός του θρύλου δεν το δέχομαι. Ποιος το δέχεται μωρέ, αυτό το λέω τον Καραπαπά. Δεν σε πιστεύουνε ρε άνθρωπε. Δεν κάνεις γκέρ στον κόσμο ρε άνθρωπε. Πάει να τους δουλέψεις. Αντί να πεις ότι πήραμε 10 χρόνια λεφτά από το Champions League. Δεν περνάει ο καταστήτης. Πουλήσαμε το Σάμαρι 5 εκατομμύρια. Ένα κάρο παίκτες 10 εκατομμύρια. Το Ρέντζο 23. Και όταν δεν βγήκαμε στο Champions League, σας φέραμε τα παλτά. Και μας φταίει τώρα ο Θοδωρίδης και ο Σαββίδης. Αυτό να πείτε στον κόσμο του Ολυμπιακού. Αλλά εκεί δεν μπορεί να βγει να το πει. Ξέρεις γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν έχει ξεσηκωθεί ακόμη. Γιατί όλοι πιστεύουν ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Και εγώ το πιστεύω. Του θυμίζει η χρονιά, που ήταν μπροστά από τον Αναστασιάδη. Κακός. Αλλάξαν τα γράμματα. Να είσαι καλά. Έγινε. Παρακαλώ. Καλησπέρα τα παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου φίλε. Ραπ, από ιστορία θα μάθεις ποτέ τίποτα. Σήμερα τι μέρα είναι ρε φίλε. Τι έγινε πριν 200 χρόνια σήμερα, πριν 197 χρόνια. Τι με νοιάζει εμένα ρε φίλε. Γεννήθηκε ο Ραπτόπουλος. Τι σε νοιάζει. Μπήκαν 30.000 Τούρκοι στην καθάτα της Φάξεν. Και εμένα τι με νοιάζει ρε φίλε. Μένα τι με νοιάζει. Εμένα μπήκαν οι Σιριζέοι με τον Πασόκ και με φέραν 300 ευρώ το μήνα σύνταξη. Με νοιάζει τι γίνανε πριν 200 χρόνια. Ρε με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δεν με απασχολεί, όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Χώστα, καλά το κάνεις. Εγώ δουλεύω 12 ώρες σου λέει. Άμα κάτσω και κάτω από τον ήλιο εδώ τι έγινε πριν 200 χρόνια, το έχασα το έργο. Κοίταξε. Άσε με τώρα. Είσαι άδικος. Άσε με καλύτερα. Με συγχωρείτε. Τι έπρεπε 200 χρόνια. Κάσαν, άκουα, αδερφέ, έχεις ένα άδικο. Άσε καημένα. Έχεις ένα άδικο. 200 χρόνια μπήκαν. Όταν ζούμε σε μια εποχή που μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Απαράτα. Νομίζω ότι είναι άκαιρο να τη λες τον Κωστή για την ιστορία. Είμαι υποχρεωμένος. Δηλαδή, μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Είμαι υποχρεωμένος να ξέρω εγώ πριν πόσε χιλιάδε κούρε πήγα στην Κασάνδρα. Καλό είναι να ξέρει. Όποιο δεν ξέρει την ιστορία δεν έχει μέλλον. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Λάθος. Τι κάνανε οι Τούρκοι. Εμένα με ενδιαφέρουν τι κάνει η Μέρκελ. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Ο παράς του Βόλου είναι στην καλά, το θυμάται. Άντε μπράβο, φύγε. Άντε φίλε. Πού να το ξεχάσει. Φύγε από εδώ πέρα μας, φύγε για ντροπή ρε. Δεν έχει ντροπή ρε, ούτε ερώ ούτε όσο έχει. Άντε, λαϊκιστή Ελληνάρα, σε δώσει ο Σκοπιανός και ένα Φράγκο να του κάνεις πίπες να πούμε. Πίπες. Πάμε παρακάτω. Άντε. Ναι. Ελληνάρες, τρώγατε τα λεφτά του Πασόκ. Εσύ που ξέρεις από πίπες. Σταμάτα λίγο ρε. Και μου το παίζετε πατριώτες τώρα, γίνετε χρυσαυγίτες, επειδή δεν έχει να φάτε από το κράτος σας λεφτά. Άντε από εκεί πέρα, λοποδίτες. Κάσε ρε. Λοποδίτες. Να μιλήσει κανένας άνθρωπος. Λοποδίτες μας πείτε ντροπή. 200 χρόνια πριν μπήκαν οι Τούρκοι. Πρέπει μπήκαν οι Έλληνες εδώ τα τελευταία 40 χρόνια και δεν αφήσαν κολυμπιδρόξυλο. Οι Τούρκοι σε φταίνε, ηλίθιοι. Ορίστε. Πάμε παρακάτω, ναι. Κατασπαράξατε το ελληνικό κράτος. Ορίστε. Πάγατε και τα τούβλα από τα υπουργεία και σε φταίνε οι Τούρκοι. Παλιοκλεφταράδες. Ακλεφταράδες, μπήκαν οι Τούρκοι. Ναι, έλα, Γρηγόρη. Εγώ στεναχωριέμαι που δεν μπήκαν 30.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Μπορείτε να μπείτε. Πού να μπει. Έλα φίλε. Πού να μπει, δυο θες να σε ανεβάσει το πούλμαν. Δεν αφήνει ο άλλος. Μια ήσυχη εκπομπή μας την κάνεις τώρα εσύ. Λογοδιάρια. Μπάχαλο, σαν χλαμάρα να πούμε. Μας μάθεις ιστορία εσύ, Σιριζέ. Πάμε Παγκρίτιο. Σε κάνει 300 ευρώ, 500. Μην δεν πάμε, ας χάθηκε μπάλα. Θα στα κάνει τα 300 ευρώ, 600 ο Τσίπρας. Θα το δώσω και να πάρεις στον αέρα. Θα στα κάνει και 600. Λέρε, ο Τσίπρας και θα τον κάνεις. Magic Life θα τον κάνεις.
Φιλέλληνα εσύ, 200 χρόνια πριν μπήκαν οι Τούρκοι. 40 χρόνια μπήκανε τα παιδιά του Πολυτεχνείου και δεν αφήσανε κολυμπιδρόξυλο. Σε νοιάζει ο Τούρκος τι έκανε πριν 200 χρόνια. Σερσερή. Έχει να δείτε το γιατρό μέρες και... Ναι, έχω να δείτε το γιατρό μέρες. Πάμε παρακάτω. Ορίστε. Κόκκινη κάρτα έφαγες. Μάλιστα, ναι. Τώρα πως έγινε η γραμμή σου και να μιλήσεις δεν γίνεται. Μα γραμμή είναι αυτή, μόνο αδερφέ μου, που είσαι μεσημεριάτικα. Πάμε στο Ζαΐρ. Τι μαγάρισε, όχι. Πάμε στο Ζαΐρ. Τι να σου πει, ότι άλλο κοιτάει το διαιτή. Η γραμμή σου να μην σου πω γιατί είναι. Στον επόμενο. Δεν στο λέει. Ναι. Δεν λέγεται. Μας μάθεις ιστορία. Εσύ που βαριανασένεις, έλα. Έλα. Καλώς την ήλθενα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, συγκερέκου, να μάθει ιστορία. Εσύ αυτά από πού, από το Google τα βρίσκεις. Αφήστε το Πασόκ στην άκρη. Ναι. Λοιπόν. Και το Σιμίτι τώρα θα ψάξουν να βρουν τους λογαριασμούς. Μακάρι, από το στόμα σου και στο Θεού το αυτή. Στο Πασόκ δεν είναι. Όχι, απ' την παράγκα. Λοιπόν. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι είχαμε αλλαγές εκεί. Πάμε Κρήτη. Τον πυρίστηκε ο άλλος. Μόλις, δεν έγινε κάτι. Πάμε Κρήτη. Περίμενε, όπου είχαμε ωραία προσπάθεια από τον Άκπομ, αλλά πολύ κακή τελική επιλογή, γιατί ο Ζαμπά ήταν κλεισμένο, δεν του έδωσε σωστά την μπάλα και χάθηκε αυτή η αντεπίθεση. Άμα βρουν χώρο, μόνο που τον είδε ο Φαλακρός, λάθος. Η αλήθεια είναι ότι ο Εργοτέλης έχει δώσει χώρο τον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ παίζει δηλαδή ψηλά και αυτό μπορεί να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ στις αντεπιθέσεις, αρκεί να περάσει η παλιά από τον άξονα, γιατί μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει ούτε ο Μαωρίσιο ούτε ο Βέρμπλουμ. Ενώ σε ό,τι αφορά τον Ελ Καντουρί, ο οποίος προσπαθεί να κάνει την τελική προσπάθεια, τις περισσότερες φορές πέφτει μπάλα πάνω σε παίκτη του Εργοτέλη. Πάντως, με εκτός από τον γκολ στο 10ο λεπτό, με το οποίο ο ΠΑΟΚ προηγείται τον γκολ του Μπίσεσβαρ, δεν έχουμε δει άλλη μεγάλη φάση μπροστά στην εστία του Καλογεράκη, το 1-0 παραμένει και είμαστε στο 28. Για τον ΠΑΟΚ πάντα. Ωραία, Γιώργο. Γουτσανά, ολοκλήρωσε για να πάμε σε διάλειμμα. Δημήτρη. Να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Κατά την άποψή σας, ποιος προπονητής είναι καλύτερος στο πρωτάθλημα? Ο Κάναδη. Συμφωνώ. Ποιος παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, ποια ομάδα κατά την άποψή σας? Ο Ατρόμητος. Συμφωνώ και εγώ, να είστε καλά. Να είσαι καλά. Απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά στο 29 Εργοτέλης ΠΑΟΚ 01. Εκεί είμαστε με Γιώργο Ζαΐρη. Θα επανέλθουμε και σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι για να συνεχίσουμε και με τις γραμμές και με το Παγκρίτιο, για να μας πει ο Γιώργος Ζαΐρης τι γίνεται. Μην ξεχνάτε, μαζί μας η Εσκιάδη Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκίνητων στο έβδομο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου όλο το Νοέμβριο έχουμε Black Friday. Κάθε μέρα είναι Black Friday. Μπορείτε να πάτε εκεί να αγοράσετε το Skoda, το Kia, το Hyundai, το όνειρο σας, να έχετε όφελος 3 χρόνια τέλη κυκλοφορίας δώρο από την εταιρεία, μαζί με τιμές οι οποίες δεν υπάρχουν. Περισσότερα για το πώς θα πάτε, τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Πάμε στο Παγκρίτιο, επικίνδυνη αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ. Όπου τη σπατάλησε ο Άκμπομ, ο οποίος θέλησε να τελειώσει μόνο στο τη φάση, ενώ ο Μπίσεσβαρ και Ζαμπά είχε επιλογές στις στέρυγες. Έπρεπε να τις φάσει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν το πιο ενδιαφέρον 7 λεπτό αυτό το οποίο προηγήθηκε, καθώς ο ΠΑΟΚ είχε δύο πολύ ωραίες ευκαιρίες και κυρίως ο Καλογεράκης ήταν αυτός που πρέπει να το αποδώσουμε τα εύσημα, γιατί στη μία περίπτωση έπεσε στην κλεισί του γωνία και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ σε σούτ του Ελ Καντουρί, και ήταν ακόμα πιο δύσκολη η φάση όταν η κεφαλιά από το Μπίσεσβαρ στο ύψος της μικρής περιοχής με τον Καλογεράκη να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Σε αυτές τις δύο ευκαιρίες ο Εργοτέλης απάντησε με μια κεφαλιά του Ροβίθη από το ύψος της μεγάλης περιοχής, δεν πήγε εκεί που ήθελε. Το 1-0 παραμένει για τον ΠΑΟΚ, όπως διαμορφώθηκε από το 10ο λεπτό της αναμέτρησης με τον του Ντιέκο Μπίσεσβαρ, αλλά είχαμε αυτές τις δύο καλές ευκαιρίες για την ομάδα του ΠΑΟΚ που συνεχίζει να έχει κατοχή μπάλας, αλλά δυσκολεύεται να περάσει με καθαρό μυαλό την τελική πάσα για να την αξιοποιήσουν οι παίκτες που είναι μπροστά. Ο ΠΑΟΚ επαναπαύεται στο ένα γκολ και προσπαθεί να δημιουργήσει, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και τουλάχιστον βλέπουμε ένα καλό παιχνίδι, όπως λες, κυρίως στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, θα επάνω και πάλι στο Γιώργο Ζαΐρη, ένα φίλο περιμένει, μπορείτε να τηλεφωνείτε, είπαμε. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Έναν είχαμε και πάει. Πάμε και πάλι, Παγκρίτιο. Παγκρίτιο, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει την πίεση πάνω ψηλά στο χώρο του κέντρου και αυτό δυσκολεύει τους παίκτες του Εργοτέλη να κάνουν έστω και τρεις πετυχημένες μεταβιβάσεις μπάλας από παίκτη σε συμπαίκτη. Ένα πλάγιο άτα κερδίσει ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά
με τον Λέο Μάτος, ο οποίος ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Είναι κοντά ο Βέρμπλουμ και ο Μαουρίσιο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν πατάνε και οι δύο πάρα πολύ καλά. Πρέπει να μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Έχει κατέβει πολύ κάτω ο Ελκαντουρί για να πάρει την μπάλα. Θα την ξαναδώσει στο Μάτος που με ανάποδο φάλτσο θα δώσει στον Άκμουμ, ο οποίος είναι δραστήριος. Αλλά νομίζω ότι αυτό που τον έχει κυριεύσει, Γρηγόρη, είναι το άγχος να θέλει να δείξει πράγματα στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Δηλαδή στην προηγούμενη φάση θα μπορούσε να βγάλει μια πολύ ωραία ασίστ που θα ήταν γκολ. Θέλησε να κάνει ο ίδιος το σουτ έξω από την περιοχή. Κατοχή πάνω για τον Πάκο. Μία πάσα, εντάξει, δικαιολογείται το λάθος. Τώρα εδώ είχε όλη την ευκαιρία να τη πάσει αριστερά και, και μπορεί να γίνονταν παραλήψη και ο ίδιος. Γιατί θα πήγαινε. Έτσι, να παίζαν το 1-2. Ναι. Μαλεζάς, ωραία η παλιά για τον Ελ Καντουρί. Έξω από την περιοχή αυτός κρατάει την μπάλα, θα την περάσει τον Πίστερφαρ από το σημείο που ξεκίνησε την κούρσα για να πετύχει τον γκολ. Τη πάει στον Κίτσιου η σέντρα προς το σημείο του πέναλτι. Είναι μόνο παίκτη στο εργοτέλειο εκεί που απομακρύνουν όπως την μπάλα και προσπαθούν να βγουν μπροστά με το Χατσερίδη να χάνει στο σπριντ τον παίκτη του εργοτέλειου και αναφερόμαστε στον Ιατρούδη. Αλλά τελικά να έρχεται ο Βέρμπλουμ να διορθώσει το λάθος του συμπαίκτη του και να παραχωρεί το πλάγιο out. Και μάλιστα είναι αρκετά εκνευρισμένος ο Βέρμπλουμ για αυτή την φάση που παραλίγο να βγει προς την εστία του Ρέι. Είμαι θαυμαστής του Μπίσεσβα γιατί κάνει κάποια πράγματα να μοιάζουν τόσο απλά. Η πάσα που κάνει στον Κίτσιου είναι μαγική. Ναι, έβγαλε τη σέντρα στο σημείο του πέναλτι. Εκεί ήταν μόνο παίκτης του Εργοτέλη, ένα από τα δύο στόπερ και από μάκρυ την μπάλα. Θα επανέλθουμε παιχνίδι... σε λίγο εκεί, έχει okay. γραμμή. Okay. Είμαστε στο 39, 1-0 ο ΠΑΟΚ πάντα με τον γκολ του Μπίσεσβαρ από το 11. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Βέρμπλουμ δεν παίζει στην Εθνική Σουηδίας. Έπαιζε. Τώρα γιατί δεν παίζει. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, νομίζω ο ίδιος δεν θέλει. Μήπως επειδή έκανε τρεις μήνες διακοπές. Δεν γνωρίζω, φίλε. Στις παραλίες. Δεν γνωρίζω. Μια ερώτηση έχω να σε κάνω. Ό,τι θέλεις. Τώρα, μα ήταν έξυπνος ο Σαβίδης, δεν έπρεπε να κάνει να έχει κλείσει από τώρα τον προπονητή του Ατρομήτου. Ρε φίλε, δηλαδή... Τον Γκάρναντι. Να σου πω κάτι. Ναι. Λες αυτός εδώ που έχει ένα σκασμό λεφτά να είναι ο χαζός και εμείς να είμαστε έξυπνοι. Για τον Σαβίδη εννοείς. Για οποιοδήποτε από αυτούς του μεγέθους. Υπάρχει όχι... δηλαδή κάτι τέτοιο, υπάρχει κάτω υπόγεια, ξέρω, όχι, υπόγειο όχι, ρεύμα. Πραγματικά δεν ξέρω, αλλά ρωτάω. Λες εσύ αν γιατί... λες κάτι το οποίο είναι προβλητικό στα δικά μου τα μάτια. Δηλαδή, αν ήταν έξυπνος, ποδοσφαιρικά το ρωτάς βέβαια. Ρωτά... Ναι, ποδοσφαιρικά, ναι, ναι. Γιατί έχει κάνει πάρα πολλά, αλλά έχει ρίξει πάρα πολλά χρήματα και δεν υπήρχε ανταποδοτικότητα. Ο Κόκαλης τώρα ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Θυμάσαι πόσα λεφτά είχες παταλήσει. Ναι. Για να φτάσει... Είναι πολύ πριν 20 χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι. Είχε πετάξει ένα σκάσμα λεφτά μέχρι να φτάσει το πρώτο πρωτάθλημα. Ναι. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα μπορεί να πεις οτιδήποτε, αλλά να το πεις τώρα ότι δεν είναι έξυπνος. Όχι, δεν είναι, λέω. Δεν θα ήταν έξυπνο όμως να έχει κλείσει τον τέτοιο. Γιατί με μέτριους εισαγωγικά παίχτες, ο άλλος κάνει παπάδες. Αυτό... Δύο χρόνια. Και δύο χρόνια δεν είναι να πεις ότι έκανε πέντε καλά παιχνίδια. Και κάνω εγώ τον πονηρό και ρωτάω, μήπως δεν μπορεί να σταθεί σε μια μεγάλη ομάδα. Μια απορία που υπήρχε για τον Λουτσέσκου. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ναι, σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν επάξιο τώρα να ρωτήσω εγώ. Ψηφίζει. Πώς? Ψηφίζει, αυτό είναι το πρόβλημα. Ρε φίλε. Κοίταξε, βγάλαμε σε. Βγάλαμε σε. Άντε, να το πλήσω. Πέρσι με πήρε ο Κάρνα δικάνα κύπελο, με πήρε κανένα πρωτάθλημα. Πήρε κάτι το οποίο. Δεν έκανε. Κάνω εγώ μια αλλαγή προπονητή. Δεν έκανε και λίγα. Ρε φίλε, άλλο λέω. Ένας προπονητής ο οποίος είναι επιτυχημένος με όλα αυτά που έχει κάνει, έχει να χάσει πόσα παιχνίδια. Με όλα τα λάθη που μπορεί να κάνει. Με παίκτες που δεν μπήκαν από την αρχή. Που έκανε προετοιμασία. Που έχει ένα κορμό δύο χρόνια. Τώρα να κάθομαι εγώ να κλείσω ως Σαβίδης που δεν έχω μυαλό. Μάλλον που έχω πολύ μυαλό. Και να κλείσω τον Καναντή. Φίλε, έκανε μια σκέψη. Η σκέψη, αυτές οι σκέψεις των παοξίδων των συνοπαδών μου είναι φίλε να τις λένε στα καφενεία. Ο ένας με τον άλλον, να λέει όλα στην βλακεία του, να την ακούει ο άλλος και να τραβάει σφαλιάρες εισαγωγικά. Όχι στα λεπτά. Άκου να σου πω για να συνοηθούμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία όταν έχεις καλή διάθεση μπορεί να τα συζητήσεις μια χαρά. Ναι. Αν πιστεύεις σε ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, όχι εσύ, μπορεί να πιστεύεις ότι ο προηγούμενος είναι χαζός, σκέφτεται περίεργα, δεν είναι παοξής. Δηλαδή, επειδή σ' άκουσα λίγο προκατηλημένο,
Εντάξει, δεν έχουν όλοι την ίδια αντίληψη για το ποδόσφαιρο. Γιατί στο γήπεδο πας, δεν πας. Έχεις ένα κέικ και κάνεις συγκεκριμένη. Πηγαίνεις στο γήπεδο. Τα υλικά σου, εσύ τι θα κάνεις, θα την αλλάξεις. Μισό λεπτό, πηγαίνεις στο γήπεδο. Εγώ, φυσικά. Δεν μου λες τώρα που είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Στην κερκίδα που πας, έχει 5.000 κόσμο, έχει 5 διαφορετικές απόψεις, ειλικρινά. 100 έχει. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ μας. 100. Θέλω να σου πω. Βρε, μαλώνουμε κιόλας. Ναι, καλά, δεν μαλώνει. Όχι, δεν παίρνει ξύλο. Μαλώνει, όχι, ότι αυτό που λένε το σωστό. Ναι, αλλά ρε φίλε, πες μου λίγο κάτι, στο ξαναρωτάω. Λοιπόν, είναι το εύλογο το ερώτημά μου. Είναι δυνατόν ο προπονητής που έχει όλες αυτές τις επιτυχίες, όπως πάει, με τα λάθη που κάνει και τις αιμονές, θα σου πω εγώ, γιατί έχει αιμονές. Είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε πώς να αλλάξουμε αυτόν τον προπονητή? Δεν διαφωνώ, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κάποιος από τη στιγμή μιας, γιατί είδε στο τέλος ότι από τον τρόπο που απαντούσε δεν ήταν κάποιος προκατηλημένος. Εντάξει, εγώ άλλα κατάλαβα από τον τρόπο. Ρε φίλε, τον είπα και για τον Λουτσέσκο, δεν είχαμε αυτή την απορία. Μπορεί να μην τα είπα οξύ, εγώ λέω. Εντάξει, τώρα δεν θα. Οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ να κάνω και μια ερώτηση τώρα για τους φίλους μας, τους Αριανούς. Πιστεύουν ότι με τον Παντελίδη θα πάνε καλά, ας πούμε. Είναι καλός προπονητής ο Παντελίδης, φίλε. Ο Παντελίδης είναι καλός προπονητής, ρε φίλε. Αλλά ο Άρης θέλει να δέσει. Θέλει μια. Ο Παντελίδης πόσο καιρό ήταν στην Αστέρα? 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Έκανε προετοιμασίες, έκανε το ένα, έκανε το άλλο και πήγε με αυτό το χάλι, όπως είναι ο Αστέρας. Φίλε, είναι δυνατόν να δέσει φίλε, μια ομάδα. Επειδή έτυχε να δω δουλειά του, εγώ πιστεύω ότι είναι καλός. Θα το μακάρι, δούμε. Να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι από τα κολλημένα μυαλά που θα πω να μην πάει καλά. Ας πάει καλά, να υπάρχει ανταγωνισμός. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να κάνει αμέσως ομάδα, γιατί οι Αργιανοί πήραν τα πάνω της απευθείας. Νομίζουν δηλαδή πλέον θα πάρουν και πρωτάθλημα πάλι. Το άκουσα πάλι, να ξέρεις. Δεν πειράζει, ρε φίλε, καλό είναι να υπάρχει αυτό. Δηλαδή κάποτε, με συγχωρείς. Από την γάμα τη δική μου, των συναδέλφων μου, μέχρι ο παδούς του ΠΑΟΚ, δεν υπήρξε το περιβόητο ο πρωταθλητής καλοκαιριού. Φέτος πάει να γίνει πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό και συνεχίζει. Είχαμε και εμείς θέματα. Έχουμε και εμείς παλιές ασθένειες που προσπαθούμε να αποβάλουμε. Αλλά να πω τώρα εγώ τι. Δηλαδή έχω τρελάφτεξη μόνο που ακούω, γιατί ακούω διάφορα. Ακούω διάφορα από τους οπαδούς μου και με τρελαίνουνε. Μη χαλιέσαι, συμβαίνουνε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, μισό λεπτό απομένει στο Παγκρίτιο. Πάμε να τα ακούσουμε γιατί δεν βλέπω να κρατάει η καθυστερήση ο διαιτητής. Σωστά. Με την ομάδα του Εργοτέλη να προσπαθεί να κάνει ένα σουτ. Η μπάλα κοντράρει. Ο Ρέι θα σώσει το κόρνερ. Δεν ήταν και το πιο δυνατό σουτ από τον Μπουρσελή. Επομένως, ο Ρέι μπλόκαρε την μπάλα. Δεν είναι κακό ο Εργοτέλης πάντως. Όχι. Δεν είναι ομάδα που έχει βάλει πίσω ένα λεωφορείο και να προσπαθεί απλά να διώχνει την μπάλα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, ειδικά μετά το 20 λεπτό. Έχει κάνει κάποιες φάσεις προς την αιστεία του ΠΑΟ. Καμία καθαρή φυσικά, αλλά είναι ξεκάθαρο. Είναι μια ομάδα που έχει δεν καλά θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Έχει καλά τρεξίματα, αυτό που βλέπω. Έτσι ακριβώς. Είμαστε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου πλέον. Αποτέλεσμα ημιχρόνου Εργοτέλης ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Μπίσεφαρ στο 10ο λεπτό. Θα ξαναλέμε σε ένα τέταρτο για επειδή νιώθεις ρε Γιώργο, δεν είμαι μπούφος. Δεν έπρεπε να βάλουν να ποντάρουν ένα ευρώ ότι θα δώσει ούτε ένα λεπτό καθυστέρηση. Ότι δεν θα δώσει ούτε ένα λεπτό καθυστέρηση. Εντάξει, δεν το ξέρεις αυτό, γιατί μπορεί για παράδειγμα στο 44 να έχει τραυματιστεί παίκτης. Οπότε θα έδινε. Σωστά, αλλά. Αυτό δεν είναι στοίχημα, είναι τζόγος τώρα. Εντάξει. Εντάξει, το έχουμε και λίγο μέσα μας. Λοιπόν, αυτά. Να είσαι καιρός. Πάμε πάλι σε κόσμο, ναι. Ναι, καλησπέρα. Μόνο γραμμές μέχρι το φινάλε. Τρεις είστε και όποιος άλλος θέλει τηλεφωνία. Έλα, φίλε. Καλά, Γρηγόρη. Έλα, φίλε μου. Τι κάνεις, καλά. Δόξα τω Θεώ. Δεν μου λες, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Και μια, και άλλη μια. Ναι, για άλλη μια δώρωσαν, έτσι. Δεν πληρώσω, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ είμαι φίλος του ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Στο τέλος του πρωτάθληματος, όταν θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ, η διαφορά των πόντων με το δεύτερο θα είναι διπλάσιος, θα είναι ζυγός αριθμός ή μόνος αριθμός? Α, φίλε, θα απαντήσω όπως απάντησε ο Μανζουράκης. Μαντικές ικανότητες δεν διαθέτω. Ναι. Δεν διαθέτω μαντικές ικανότητες. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Πες μου. Θέλω να το παίξω στο στοίχημα. Γιατί παίζεται έξω στοίχημα, παίζεται ένα στοίχημα, ναι. Όχι ποιος θα είναι ο πρώτος, ναι. Όχι ο. Τι διαφορά θα έχει και τι πληρώνει η διψήφια διαφορά? Να σου πω λίγο. Απόδοση ποιος θα είναι ο Ναι. Όχι ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Ναι, παίρνουν τι απόδοση δίνει.
Αν ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής με ζυγό αριθμό, δηλαδή θα είναι πρωταθλητής με ζυγό ή με μονό αριθμό, δηλαδή θα είναι με 9 πόντους ή θα είναι πάνω από 10. Ναι, ωραία. Αυτό παίζεται, αυτό το στοίχημα παίζεται στην Ευρώπη τώρα. Okay. Και τι απόδοση δίνει? Πρέπει να έχει πολύ μικρή απόδοση, ρε Γρήγορα. Τι να το παίξει τώρα, φίλε, άρα δεν αξίζει. Τζάμπα το συζητάμε. Δεν αξίζει, δηλαδή. Δεν θέλω να το παίξω με ζυγό αριθμό. Θέλω να το παίξω πάνω από 10, αλλά η απόδοση είναι μικρή. Άμα είναι μικρή, δεν αξίζει. Μόνο σου μου το λες. Δηλαδή να το παίξουμε μόνο αριθμό, λες. Όχι, ρε φίλε, δεν ξέρω να σου πω κάτι. Κοίταξε, όσο είσαι στο μόνο αριθμό και κατεβαίνει, δηλαδή πα σε 9, 8, 7, τόσο ανεβαίνει και η απόδοση. Γι' αυτό σου λέω. Δεν το καταλαβαίνω αυτά που λες, αλλά λέω ναι, ότι όταν έχει μια μικρή απόδοση δεν ποντάρουμε. Αυτή είναι η τακτική η δική μου. Είναι λογικό αυτό. Είναι μια λογική σκέψη. Οπότε να μην το παίξουμε. Δηλαδή, πιο φρόνιμο είναι να παίξει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει μέσα στη Τζέλτσι, που θα πληρώνει ναι, 7-8, παρά ναι, αυτό που μου λες. Γρηγόρη, τα κόρνερ, στο στοίχημα τα κόρνερ, που λέει η φλάς 14, φλάς 15, ξέρεις τι απόδοση έχουμε? Κοντά στο 4,5-5. Πάνω. Μπράβο, μπράβο. Εκεί, άρα, εκεί όμως άκου να πεις. Σε αυτό ναι, θα ποντάρεις κυρίως αγγλικές ομάδες και ομάδες οι οποίες κάνουν παιχνίδια από τα πλάγια. Να σε ρωτήσω κάτι, η δεύτερη ερώτηση. Αυτή λοιπόν είναι η τέταρτη ερώτηση. Η τέταρτη. Μπορώ? Πες για την τελευταία, περιμένουν πολύ. Εάν η απόδοση, εσύ προσωπικά, εάν η απόδοση στα κόρνερ είναι 5, λοιπόν, στα 14 πλάς, έτσι, στα 15 πλάς, και η απόδοση του ΠΑΟ είναι να το πάρει το πρωτάθλημα πάνω από 14 πόντους και σου έδωνε μία απόδοση 5. Θα το πέσεις? Όχι. Γεια. Όχι. Έγινε. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Τι κάνετε, κυρία μου? Πολύ καλά, Γρηγόρη, και εδώ έχω να σε πάρω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Ξέρω ότι είστε πρωινός τύπος. Είμαι λίγο πικραμένη. Με τι? Τι με είπε ο Γατόπουλος? Τι σας είπε? Σκατόβρια. Εντάξει, αφού είναι χαζός. Ναι, και τώρα το σπουδαίο είναι που παίρνει τον Νίκο και είναι εκείνος και με λέει καλή μου κυρία τι κάνεις. Και μου ο Νίκος είναι ένα παλικάρι το οποίο έχει τρόπους, είναι καλλιεργημένος, μορφωμένος. Δεν έχει, γι' αυτό φυσικά αυτό είπα. Πώς ο άλλος είναι ένα άξιστο γουρούνι το οποίο έχει τελειώσει το πάρκο του Αγίου Θεράποντα. Τι θέλετε να σας πει? Ναι, ο Κύλαζος το Άρης ακόμα δεν είδαμε τον προπονητή, το κατηγορούσε γιατί. Νομίζω ότι κάνετε λάθος, ήταν ο παδός του ΠΑΟΚ και είχε ενστάσεις για τον Παντελίδη. Α, δεν άκουσα καλά γιατί... Ναι, γι' αυτό σας το λέω. Μάζευα τα ρούχα και τώρα το ζαρατάρι. Κανένα πρόβλημα, εντάξει, σημασία έχει ότι το μαζέψατε. Έτσι λέει, να. Και μάζευα τα ρούχα, δεν ζωρέξει, είπε. Δεν έχετε στεγνοτήριο? Έχω, αλλά δεν τα έβαλα. Ακόμα έχει ήλιο, ακόμα δεν έχει ήλιο. Ναι, ναι. Δεν έχει υγρασία. Έγινε, Γρηγόρη. Χάρηκα που σας άκουσα να έχετε υγεία. Και εγώ χάρηκα, γόρι ναι, μου. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα. Να ρωτήσω, να διαβάσω ένα μήνυμα, συγγνώμη. Διάβασα, Γρηγόρη, 10 λεπτά περιμένω. Διάβασα το μήνυμα. Τη 10 μισό. Όχι, σε παρακαλώ, γιατί κλαίω. Άρα η ζυγή αριθμή είναι 0, 2, 4, 6, 8, 10. Μαθηματικά 20 είχε ο τρίμηνο τύπο. Γι' αυτό που με έλεγε με τα κόρνερ. Έλα, πάμε. Καλό είναι, γι' αυτό λέω. Καλό. Λοιπόν, πάντως ναι, εκείνος μας κάνει με τα γόνερ, με τα κίνο, ρε παιδιά. Με ένα πόντο άμα τυχόν. Τρέλα του είχε. Αυτό. Βρε, με ένα πόντο άμα τυχόν το πάρω, είμαι πρωταθλητής. Με 10 με το πάρω, είμαι πρωταθλητής. Έτσι. Με 20 με το πάρω, πάλι πρωταθλητής. Εμένα με αρέσει έτσι. Και ένα δεν με πειράζει. Να γράψει πρωταθλητή. Ένα αυτό. Κλείνω αυτό το πρώτο κομμάτι. Να ρωτήσω η απόφαση για τον Ολυμπιακό πότε βγαίνει, παιδιά. Δεν έχω ιδέα. Λογικά αύριο είναι η εκδίκαση ή αύριο βγαίνει. Με πάσα επιφύλαξη. Αύριο είναι η εκδίκαση τη απόφαση. Ή η εκδίκαση ή η απόφαση. Με πάσα επιφύλαξη. Πολύ δεν καθυστέρησε, ρε Γρηγόρη. Γιατί σε χαλάει. Εκτίμηση για πε μου. Όχι, γιατί άλλο να είσαι. Θα αφαιρεθούν τριβαθμού. Θα αφαιρεθούν. Είμαι σίγουρος, απλά δεν ξέρω αν θα αφαιρεθούν από το κύπελλο ή από το πρωτάθλημα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα ότι θα αφαιρεθούν. Εκεί είναι το θέμα. Θα είμαστε μείον 9 ή μείον 6. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό εδώ πέρα.
Και σε ό,τι αφορά τα παιδιά, φτάνει με την κρίνια, ρε παιδιά. Είμαστε πρώτοι. Δεν έχουμε χάσει. Έχουμε κάνει ένα απόλυτο σχεδόν με μια ισοπαλία και γκρινιάζει ο Παοξής. Σίγουρα το καλύτερο πάντα έχει έτσι από κάτω το καλό και το καλύτερο μπορεί να κάνει και πιο καλά. Αλλά όχι γκρίνια, γιατί μετά αρχίζει. Κοίταξε, μπορώ τώρα να σα αταλούγκρι για να χωθώ. 10 δευτερόλεπτα μόνο, ξεστή. Πες μου και για να χωθώ σαν σατανόγρε, τώρα να σας κάνω λίγο κάτω. Ναι. Ωραία, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Θυμάσαι κάποτε που, θα πάω πολύ παλιά, στο μπάσκετ, στον Άρη, υπήρχε Ιωαννίδης που φώναζε σε κάθε φάση. Και μετά δεν τον δίνει καθόλου σημασία. Λοιπόν, να φωνάζεις μια φορά για να γυρίσει το κεφάλι ο οποιοδήποτε και να σε προσέξει. Δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε για κάτι το οποίο γίνεται. Ο λόγος που γκρινιάζει ο κόσμος είναι ότι σας έκατσε βαριά η Ουγγαρέζα, φίλε. Ναι, εντάξει. Γεια σου, αδερφέ, να είσαι καλά. Γεια σου. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είσαι καλά. Ακούω κάθε μέρα, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Απλά μια επισήμανση όσο άκουγα. Μονή ζυγή αριθμή είναι 1, 3, 5, 2, 4, 6. Για να μην το παίξει και. Φίλε, σε παρακαλώ, άστο να παίξει ό,τι θέλει. Εντάξει, απλά δεν μπορούσα να μην πάρω τηλέφωνο να το πω, γιατί το άκουσα και μου βγήκαν λίγο τα μάτια. Όχι, απλά με τρελαίνει. Δηλαδή, λέει, έχει μικρή απόδοση. Δηλαδή, να παίξει από τώρα για το καλοκαίρι, για το Μάιο, ένα στίγμα που να πληρώνει 3 φράγκα. Όταν λέμε ότι μπορεί, γιατί το στίγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και αν ήταν τόσο εύκολο, θα ήμασταν όλοι πλούσιοι. Εντάξει. Τώρα να παίξει από τώρα για το καλοκαίρι 3 φράγκα δεν αξίζει, με συγχωρείς. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά το άκουσα και μου βγήκαν τα μάτια. Λέω εντάξει, θα τρελαθούμε. Ακούμε τόσα κάθε μέρα. Συμβαίνει. Και εμείς λέμε μαργαριτάρια, είναι εντάξει, ανθρώπινα. Αεξής είμαι εγώ, αλλά σας ακούω κάθε μέρα γιατί τα λέτε αρκετά αντικειμενικά, μπορώ να πω. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, παρακαλώ. Επόμενος. Γρηγόρη. Ορίστε. Καλησπέρα, αγόρι μου. Μπορείς να κλείσεις το ραδιόφωνο για να σας ακούμε όλοι τέλεια. Ακούς. Ναι. Με το Λάμπρο τι έγινε. Το δώσαν δανεικό. Πού. Στη Φορτούνα Σιτάρτ, αν δεν κάνω λάθος. Εκτός Ελλάδος. Ναι. Και με τον Ουάρντα. Ουάρντα λένε ότι δεν θα μείνει. Α, καλά αγόρι μου. Είσαι με την ηλικία του μικρού μου του γιου εσύ. Πόσο χρόνο είναι. Είμαι 47 στα 48. Είναι ένα χρόνο μικρότερος, δεν πειράζει. Εντάξει. Είπες, δεν άκουσα. Είναι ένα χρόνο μικρότερος, δεν έχει σημασία αυτό, εντάξει. Του 71 είναι. Το Δεκέμβριο. Είναι 2 χρόνια πιο μικρός. Να είστε καλά. Άντε, γεια. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Έλα, Γρηγόρη, τώρα ακούγομαι καθαρά. Τέλεια! Α, μπράβο. Δεν μου λες η κάμπια που έχεις δίπλα σου. Ποια κάμπια αρτηριά δώσε δύο σκαμπίλια και κάτι έξω και κλαίει τώρα. Βέβαια, μου τον ήθελα. Μη βρίζεις. Με εκνεύρισε τώρα και λίγα του δώσα. Ξέρεις γιατί τον ήθελα. Τι τον ήθελες. Επειδή σε έχω μπλέξει με ένα σεραίο, αυτός έχει σεραίο γαμπρό. Ήθελα διερμηνέα, ρε φίλε. Να με δώσει μια τέτοια που έχει αυτό να. Δηλαδή, περίμενε. Εγώ να δεχθώ αυτό που λες για το διερμηνέα. Ναι. Εσύ με το σεραίο πώς έμπλεξες και θες, δηλαδή πώς την έκανες. Κάτι, ναι, καλό παιδί είναι, γιατί όχι, όσους σεραίους γνώρισα, καλή. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Και αφού πήγαινες και συνεργαζόσουν με σεραίους, αφού. Πώς με αυτόν θέλεις μεταφραστεί. Άκουρε φίλε, μιλάει τώρα πάμε να φάμε και μιλάει. Εσύ όπου είσαι, από τη Λάρισα? Όχι, από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Και μου λέει, αλλά του λέει. Πάμε στο μαγειριό και μιλάει, ό,τι έτσι όπου παραγγείλουν ή τι θέλει. Ό,τι έτσι, τι είναι ρε φίλε. Πώς το είπες, ό,τι έτσι. Κλείσε με αυτό, ό,τι έτσι. Στον επόμενο. Ναι, δηλαδή ό,τι έτσι. Και τα σκυλιά γαυγίζουν, θα μας φάζουν τα νους. Δώσε ένα τελευταίο, Γιάννη. Πάει και ο τελευταίος. Σαβίνιο, ενδιαφέρεσαι, Σάβα μου, για πότε. Όταν σε παίρνουμε τηλέφωνο, πού ήσουν, στο Βελιγράδι, πού ήσουν. Στο Κατάρ πήγες πάλι. Άντε, γιατί με τον Γιακουμίδη μιλάμε, σαν να σε χάσαμε. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Ολοκληρώνουμε λίγο πιο μισό λεπτό πιο κοντά, γιατί θα ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο.
του παιχνιδιού του Αργοτέλη με τον ΠΑΟΚ 0-1 με το πολύ ωραίο γκολ του Πίσεσβαρ. Η κυρία Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Καλαμάκη, Αλαμά και Δήμου. Και φυσικά με το δεύτερο ημίχρονο αναμέτρησης του αγώνα κυπέλου του Αργοτέλη με τον ΠΑΟΚ. Καλό απόγευμα.